Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα! Κάντε like! Πα-πα-πα-πα! Like, like! Πα-πα-πα-πα! Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Η Χολύπτης ο Χούλτ, ήρθε στον ΠΑΟΚ, ρε. Υπέγραψες. Είσαι ο και λέγεσαι. Σαμπλίδης με μαλλί, Βαλτεράμα. Εδώ είμαστε. Είμαστε πολύ φρόνιμοι σήμερα, κύριε Σαμπλίδη. Πάρα πολύ φρόνιμοι. Μόνοι μας και θα κάνουμε μια υποτονική εκπομπή. Αποκεφαλισμός ποδηλάτη από αυτοκινητιστή. Μ' αρέσει και το ποδήλατο, μ' αρέσει και η μηχανή. Δηλαδή δεν ξέρω να καβαλάω μηχανή. Αλλά θα μ' άρεσε, ας πούμε, να είμαι συνοδηγός και να με πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. Σαν τεμπέλης που είμαι, που δεν μπορώ να μάθω να. Αλλά στη ζωή μου ανέβηκα 4 φορές. 4 φορές ανέβηκα στη μηχανή. Με ένα συνάδελφο σε μια παλιά δουλειά, βιαζόμασταν. Έλα, μου λέει, δεν γίνεται. Θα τσακωθούμε, θα σκοτωθούμε, θα κάνουμε. Έλα, ρε, μου λέει. Μία φορά εκεί. Άλλη μια φορά. Πότε ήταν? Με τον Άρη τον Παναγιωτίδη. Τη ΣΕΡΤΡΙΑ. Μόνο συνοδηγός. Ναι, μόνο συνοδηγός. Μόνο συνοδηγός. Μου λέει,
ήταν να πάμε στο κέντρο. Κάναμε μαζί εκπομπή για μια χρονιά, πριν κάτσει ο κόκκινος εδώ, πριν 12 χρόνια δηλαδή. Φαντάζομαι τώρα. Και με πάει που λες, με κάτι ελιγμούς, με κάτι μυστήρια πράγματα, αφελέστατος, ανάμεσα από αυτοκίνητα, ανάμεσα από πεζούς, δηλαδή σαν να γυρίζα ταινία. Και του λέω, άμα ανοίξει μια πόρτα κατά λάθος, τι θα γίνει? Δεν ανοίξει, ρε, μου λέει. Και ανοίγει εκείνη την ώρα. Πατάει φρένο, μου λέει, δεν σε ξανανεβάζω. Λέει, έχεις, λέει, αρνητική αυτή. Έχεις αρνητική ενέργεια. Μια άλλη φορά ανέβηκα, είχα πάει στον Παμπούλα, στο γραφείο Κηδιών. Είχα ένα ραντεβού μαζί του, κάτι, αυτά να πάρω κάτι λεφτάκι από ό,τι θυμάμαι. Είχα αργήσει, θα έβγαινε ο Παμπούλας. Με βλέπει ένα στο δρόμο, ρε, αυτό τι κάνεις? Βιάζομαι, του λέω, που πας? Λέω, Όλγας εδώ και τα λοιπά. Έλα, ρε, μου λέει, να σε πάρω. Μου λέει, ανέβηκα και εκεί. 4-5 πάτε και μια ακόμα στο Λύκειο να ανέβηκα. Σε ένα τετέ. Τα θυμάσαι αυτά, τα πρόλαβες? Τετέ. Ένας χαρασυμμαθητή είναι καθηγητής τώρα στους υπολογιστές, ένας κουπρίτης τα παλιά, ο Ρεπανίδης. Είχε ένα τετέ, πώς το λέγανε αυτό, μηχανή να πούμε, αγκιά φορτωμένος. Μη είχε πάει μια βόλτα. Πάει ο άνθρωπος και το ποδήλατο είναι ωραίο πράγμα. Και το ποδήλατο, προπόνηση καλή. Βέβαια, εμένα δεν μ' αρέσει σαν προπόνηση τόσο, γιατί πιάνει το πισινός μου. Ναι, όταν είχα. Εντάξει, τι είχα πάθει, κάτι. Η μέση μου είχε. Λέω, ας κάνω λίγο ποδήλατο. Πιάσει και ο πισινός μου. Μπήκε εκεί η σέλα να πούμε πίσω. Άσε όλοι μας αρέσει στα γεράματα και. Θέλουμε να καβαλάμε τα ποδήλατα για να γαργαλάει η σέλα το πισινό μας. Ναι, αλλά είσαι εκτεθειμένος στο θάνατο, να πούμε. Εγώ βλέπω τους ντελιβεράδες, τι άγχος τραβάνε. Δηλαδή οι ντελιβεράδες είναι η πιο δύσκολη δουλειά για μένα σε αυτή τη, στην Ελλάδα, είναι να είσαι ντελιβεράς. Ντελιβεράς, πώς λέγεται. Δηλαδή αλίμονο στις μάνες και στους παντεράδες που περιμένουν ή στους φίλους, κάθε φίλος, εντάξει, η μάνα και ο μπαμπάς, να γυρίσει ο ντελιβεράς στο σπίτι, να πούμε. Είναι αυτό το πράγμα, να πούμε. Τέτοιο άγχος. Να πάει παραγγελία στην ώρα. Να μην έχουν φανάρια. Δεν έχουν και φανάρια αυτοί. Σβηστά φανάρια μπρος, σβηστά φανάρια πίσω. Βάλτε φανάρια, ρε, να πούμε. Και εκείνο που με εκνευρίζει, ξέρεις ποιο είναι, Χούλτε. Βλέπεις κάτι τροχόμπατσους, να πούμε. Κάτι φουσκωτούς, να πούμε, κτλ. Στον δρόμο πάνε, να πούμε, και σταματάνε τους ντελιβεράδες. Και βάζουν, να πούμε, πρόστιμο στους ντελιβεράδες. Ρε, αυτούς τις τάσεις θα τους κάνετε. Από τον ντελιβερά πάω, βγάλετε λεφτά, ρε. Εγώ αν ήμουν τροχόμπατσος, πραγματικά σας το λέω, δηλαδή θα παρέβλεπα τις εντολές. Δεν θα τους έλεγα, βάλε μια αυτή, κάνε, ράνε. Αν έβλεπα κάνα χλιμίτζουρα, να πούμε, κάνα νεόπτωχο, κάνα φιγουρατζή, κάνα, ξέρω εγώ, με κάνα σακάκι που πάει, ξέρω, κάνα πολιτή έτσι, σε μεγάλη εταιρεία και έτσι και τα λοιπά, το σταμάταγα. Αν έβλεπα κάνα με μεγάλες, με κυβισμούς και τέτοια γκλαμουριά, το σταμάταγα. Το τελιβεράρε θα πάρετε λεφτά. Δεν φοράει, λέει, κράνος. Τι κράνος, και εσένα τι σε νοιάζει άμα φοράει κράνος? Δηλαδή άμα σκοτωθεί ο ντελιβεράς, να τον φυλάει ο Θεός που πιστεύει, δηλαδή τι, θα στεναχωρηθεί ο αστυνομικός ή θα μπει μέσα το κράτος? Λέει άλλος, μπαίνει, λέει, μέσα, λέει, το κράτος, ναι, επειδή, λέει, άμα νοσηλευτεί, λέει, και τα λοιπά, θα ξοδευτούν και τα λοιπά. Οι άλλοι κλέφτες που φάγανε τα λεφτά από τα νοσοκομεία, οι προέδροι, να πούμε, και όλοι οι μεγαλογιατροί εκεί που τα βάλαν μέσα και δεν έχουν αφήσει ούτε μαξιλαροθήκη, να πούμε, ούτε βελόνα δεν έχουν αφήσει. Τι θες, τι είναι αυτό? Ο Σιαμίτρας, ο χιλητήτης λείπει όμως. Τι, κοτόπιτα, τέτοια ώρα, ναι, θα την πάρω για το πρωί, άσχημα. Βάλτε. Τι ρόπιτα, βάλτε για το πρωί. Μετά τις 10 δεν τρώμε. Ναι, βάλε, και το χούλι βάλε. Κάνε κανένα ελληνικό εκεί να ανοίξει το μάτι μας, θα πούμε. Βέβαια, τι, άσε τις τυρόπιτες. Τυρόπιτες το πρωί τις τρώνε. Τώρα τέτοια ώρα γίνεται λίπος, σπλαχνικό λίπος. Με τι χαχά. Είναι τι ώρα θα το φας? Μετά τις 9-9.30, άμα κοιμάσαι στις 12, 8 η ώρα πρέπει να φας. Άμα κοιμηθεί στις 3-3.30 που κοιμάμαι εγώ, 10-10.30 το τελευταίο γεύμα, 10 η ώρα. Ναι, γιατί εγώ κοιμάμαι 3. Μπορώ να φάω 8 η ώρα και να πάω η ώρα 3, ας πούμε, και να θέλω να φάω το σκύλο, να πούμε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Αυτά έτσι περί μοτοσυκλετιστών και ποδηλατών. Έκανε κι ο άλλος, ο αρχικλέφταρος, να πούμε, ο πρώην δήμαρχος, κάτι, πώς τα λένε εκεί, για τα ποδήλατα. Πήγε εκεί στα νοσοκομεία. Ρε, τι κρύος άντρας ήταν αυτός, ρε. Πήγε εκεί στο ΑΧΕΠΑ από πάνω
εκεί στο μεριά του Καφτατζογλίου Αγίου Δημητρίου, να κάνει ποδηλατοδρόμιο, να βάλει και κολονάκια για να μην μπαρκάρουνε, για να μην μπαρκάρουνε εκεί. Εκεί ρε, εκεί πας και κάνεις ποδηλατοδρόμιο ρε, και βάζεις και κολονάκια. Σιγά τους πεζούς που κυκλοφορούν εκεί, εκεί πάνε μόνο οι Ηρακλήδεις. Ψάχνουν κανένα παοξί, ξέμπαρκο. Ποιος περπατάει εκεί πέρα. Ανόητε, άστα εκεί. Ναι, τι. Καφεδάκι, σίγουρα πράγματα. Το κρύο τον άντρα να πούμε, πήγε και έβαλε εκεί πέρα τα κολονάκια. Εκεί θα πάει κανένας να παρκάρει, θα πάει κανένας ασθενή, κανένας γιατρός, κανένας αυτός εκεί. Κάνατε κανένα πάρκινγκ εκεί πέρα για να βάλετε κολονάκια. Ποιος ξέρει πόσα οικονόμησε από τα κολονάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα έβγαλε μίζα. 100%. Τέλος πάντων, άστον και αυτόν εκεί που ξεφτυλίστηκε το σύμπαν. Πάμε στην Παοκάρα. Τι μύρλα είναι αυτή, ρε. Τι κατάρα είναι αυτή, ρε. Αυτή η ομάδα δεν είναι, ρε παιδάκι μου, για να πάει για πρωτάθλημα. Δεν είναι. Όχι θα τους τρυπάει ο Τζαβέλας, όχι θα τους τρυπάει ο Γλύκος, όχι θα τους τρυπάει στην Ξάνθη ο Αναστασιάδης του γύρανε τη μια μεριά από τους παίκτες, όχι ο Τζιόλης φταίει, με τρύπησανε και στα Γιάννενα καθίσαν και χάσαν κτλ. Λοιπόν, τώρα ξεκινά να πάρουν το πρωτάθλημα μετά από 35 χρόνια. Όχι κάνει κλίκα, λέει, ήρθε ο Γλύκος, λέει. Άκου τώρα, ήρθε ο Γλύκος. Όχι κάνουν κλίκα, να πούμε, οι άλλοι παίκτες, οι οποίοι είναι ενάντια με τον Αυτόνα. Ενάντια με τον Λουτσέσκου. Δεν γουστάρουν τον Λουτσέσκου. Ο Πρίγιοβιτς θύμωσε με τον Λουτσέσκου, κάνει τον τραυματισμένο, γιατί λέει τον θεωρεί να είμαι υπεύθυνο. Κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν φτάνει η μπάλα εκεί πέρα. Βγες πάρτι να εσύ και κάνε το χαφέσαι, αφού είσαι μεγάλος παίκτερας. Πού να βγεις από εκεί πέρα, εσύ. Πού να βγεις εκεί, σύγχρονη Γρηγόρη Χαλαλαμπίδη, να πούμε. Πού να βγεις εσύ από εκεί πέρα. Βγαίνεις από εκεί πέρα, δεν βγαίνεις. Ο άλλος, ο Ζαμπράνο, τον τρώει, να πούμε, γιατί το στοχοποιεί για την κόκκινη κάρτα που έφαγε με την ΑΕΚ κάτω στο 1-0. Σου λέει το έκανες επίτηδες και τα λοιπά. Αν είναι να σας κουράζει, σας ζαλίζει η κορυφή, καθίστε τέταρτη. Δώσε και τη διαιτησία στον Ολυμπιακό, να έρχονται εδώ να σας φάζουνε, να βάλουμε στο πικάπ τον Καζατζίδη, να πούμε, και τη Μοσχολιού, να αρχίσετε να κλαίτε, να πουλάμε τα πρωτοσέλιδα εμείς, πρώτη σελίδα τα ματωμένα, δεν μας αφήσανε, δεν μας άφησανε, μας κυνήγησανε, το κράτος των Αθηνών, η δίξη, η μπήξη, κάτω η Αθήνα, η Ρουφιάνα, η Αθήνα, αυτά τα γνωστά, γυρίστε το έργο. Ξέρετε, πουλάμε και εμείς περισσότερα φύλλα. Με τον ΠΑΟΚ αδικημένο κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, ο λόγος, λέει, που το κράνος είναι υποχρεωτικό είναι για να προστατεύει, να προστατεύει αυτός που θα σε χτυπήσει από την κατηγορία για ανθρωποκτονία. Μόνο αυτός, λέει. Γι' αυτό πρέπει να είναι, λέει, υποχρεωτικό. Λέει, αυτά 40. Εντάξει, δεκτώ το. Όταν μου στέλνετε μηνύματα και αιτιολογείτε την άποψή σας, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, αυτό είναι η δημοκρατία. Να αιτιολογείς την άποψή σου. Και να αφήνει ο άλλος, αν έχει αντίθετη άποψη, και να μην φωνάζει πάνω στον ακροατή. Το πρέπει να εκπαιδευτούμε. Γιατί είμαστε κι εμείς γουρούνια, να πούμε. Μιλάει ο άλλος, διαφωνούμε εμείς, φωνάζουμε εμείς, ξέρω εγώ, λέμε και τον ηχολήπτη, κατέβασέ τον. Αυτό είναι αδυναμία. Κόφων. Τι κόφων. Γιατί κόφων. Δεν έχει εσύ επί τίποτα, εκτός αν σε βρίσει, ξέρω εγώ, χοντρά. Αν κινδυνεύει από ραδιοτηλεοπτικά, αν γίνει η εκπομπή με υβρεολόγιο κτλ., τότε είναι κόφων. Γιατί τον κόψει. Ή αν αυτά που λέει ανυπόστατα και δεν μπορείς, ας πούμε, να τα υποστηρίξεις κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, εμείς τουλάχιστον έχουμε όνομα, έχουμε επίθετο, ξέρουν που είμαστε, που μένουμε, μας σκοπανάνε, να πούμε, μια μήνυση, μας τραβάνε εκεί στο δικαστήριο, μας τραβάνε. Αλλά ο άλλος από κάτω βγαίνει ανώνυμα. Είναι εκ του ασφαλούς κατά κάποιον τρόπο. Τρόπον την άλλη. Λοιπόν, με αυτό το ΠΑΟΚ έχει γίνει σύριαλ. Όποτε είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει πρώτος, αρχίζουν, μας τρυπήσανε. Μας κυνηγήσαν, κλίκα κάνανε. Ο προπονητής είναι στραβός, ο γυμναστής είναι αυτός. Deformé οι παίκτες. Τι κατάρα είναι αυτή, ρε. Τι χωριατήλα είναι αυτή, ρε, να πούμε. Τι κατάρα είναι αυτή, ρε. Όχι, ήρθε ο Βιερίνια, το αδοβάλουμε αριστερό μπακ. Λεβέκ, ένας αριστερός μπακ. Λέοβατς, δύο αριστερά μπακ. Δελιγιαννίδης, τρίτο αριστερό μπακ. Γιαννούλης, τέταρτο αριστερό μπακ. Και φέρουν, μετά από τέσσερα αριστερά μπακ, βάλαν τον Βιερίνια αριστερό μπακ. Αυτό είναι οργάνωση τώρα ομάδος, η οποία θα πάρει το πρωτάθλημα. Και είναι αυτός τώρα μεγαλομέτωχος που ξέρει από μπάλα. Βγαίνει εκεί στην τηλεδιάσκεψη, να πούμε, στο Skype. Πάει η Γκοντζαρέβα εκεί, πάει ο Καγκάτσης, ποιοι πάνε εκεί, τους μιλάει εκεί και το Μίχερς.
Ναι, πρόεδρε, ναι, πρόεδρε, ναι, πρόεδρε. Κάνουν τα δικά του μετά οι άλλοι. Ναι, πρόεδρε, εντάξει, πρόεδρε. Πήγανε, πήρανε να πούμε τέσσερα αριστερά μπακ για να βάλουν τον Βιερίνα να παίξει αριστερό μπακ. Τι να σου πω τώρα. Πάνε, παίρνουν χαφ πλην του, πες το λένε, τον Μαουαρίσιο. Θα τον δούμε πάλι γιατί εμένα μου άρεσε από την αρχή αυτό ο παίκτη. Πάνε και παίρνουν δεκάρια που έχουν κουσούρι. Λέμε, να έχει ένα κουσούρι. Μα αυτοί παίρνουν μόνιμα. Με κουσούρια να πούμε. Τι είναι, ποιος είναι. Τι. Δεν κατάλαβα. Τι. Τι τηλέφωνο, δεν έδωσα τηλέφωνο, περιμένει. Τι. Εκτός αν είναι αυτοκτονία, φωτιά, θράκα, καταστροφή, σεισμός, μόνο τότε. Ή αν έχει να διαπληρώσει, έχασα τα μάξι μου, μου κλέψα, ξέρω εγώ το. Μόνο τότε. Αλλιώς δεν έχει. Με διέκοψες κιόλας. Πού είχα μείνει. Ορίστε τι. Αυτά με κάνετε. Ο Βιερίνη είναι. Τέσσερα αριστερά μπακ. Τέσσερα αριστερά μπακ. Διαλύσανε για να πάρουν από το Βιερίνια. Παίρνουν χαφ, δεκάρι με κουσούρι. Καλό έσω στα τελειώματα ο Μπίσεσβαρ. Δυνατός στο να βλέπει την μπάλα στην ασίστ ο Μπίσεσβαρ. Δεν γυρίζει όπως να μαρκάρει ο Μπίσεσβαρ. Χοντρός είναι σε γενική αντοχή ο Μπίσεσβαρ. Και πρέπει να του βρούμε ειδικό ρόλο να παίξει στα λίγα μέτρα ο Μπίσεσβαρ για να μπορεί ο Μπίσεσβαρ να κάνει μικρές διαδρομές. Μετά παίρνουμε center for, ο οποίος είναι να πούμε κεφαλοσφαιριστής από το Λαρίνγκι και απάνω. Από το Λαρίνγκι και κάτω έχει θέματα. Ταχύτητα αργός. Άμα του βάλεις εκεί δίπλα έναν παίχτη στα ίσα του, ένα γουμάρι να πούμε αργό, ψιλοάτεχνο κτλ. Και τον πισκόλι τόσο που πάει, μόλις πάει η περιοχή, τον έχει εξαφανίσει. Περιορίζονται οι πιθανότητες στο 15% να σου κάνει κολλά, τον παίξει ζώνη. Ή είσαι ύποπτος και είσαι φίλος με τον ΠΑΟΚ, τον παίζεις μια ζώνη, τραβάνε 10 σέντρες, βάζει 2 γκολ στο κεφάλι και τελειώνει η φασαρία. Αλλιώς δεν γίνεται να βάλει. Μόνο στο κεφάλι και αν παίζει ζώνη. Εντάξει, χθες έβαλε στον Αιγινιακό σε κάτι ψοφίμια εκεί πέρα που παίζανε ψηλά το. Παίζανε ψηλά τον ΠΑΟΚ. Δύο στόπερ στα 10 μέτρα, οι δύο γίνανε εξτρέμ και τραβάει μια κάθετη ο Πέλκας, να πούμε, στον Μπρίγιοβιτς. Κάνει μια διαδρομή ο Μπρίγιοβιτς, δεν τον κυνήγαγε και κανένας, γιατί αν βάλει. Αν βάλεις ένα περιπτερά που είναι 17 ώρες το περίπτερο χοντρό και τον πεις τρέξε με τον Μπρίγιοβιτς, θα τον περάσει λίγο ο Μπρίγιοβιτς τον περιπτερά. Μπορεί να έχει πλατυποδία ο περιπτεράς, να πούμε. Ξέρω εγώ, πες ένα που δω στο Πούλμαν, στο κτέλ Καβάλας, ξέρω εγώ, στο κτέλ Δράμας, είναι ένας χοντρός οδηγός και τον κατεβάζεις κάτω, ξεμουδιάζεις. Ξέρω εγώ, του λες, δεν πας εκεί στο Καφτατζόγλιο να τρέξεις. Τι θες, να πιάσει τον Μπρίγιοβιτς. Αν πάει ο χοντρός λίγο και κάνει λίγο ζέσταμα, θα του φύγει λίγο ο Μπρίγιοβιτς. Αργός ο Μπρίγιοβιτς. Παίρνουν λοιπόν αργό σεντερφόρ, ο οποίος είναι πολύ καλό στο κεφάλι. Πάρα πολύ καλό. Άλλα στοιχεία θέλει ο Μπρίγιοβιτς να δουλέψει τακτική. Για να δουλέψει τακτική ο προπονητής, πρέπει ο σεντερφόρ να βγει στην πλευρά, να μπει διαγώνια μέσα, για παράδειγμα, πώς τον λένε, ο εξτρέμ, να κάνει πλάτος ο μπακ, να έρθει ο χαφ δεξιά, να μπει ο εξτρέμ, ο αριστερός, δεύτερο σεντερφόρ, να καλύψει ο άλλος αν χαθεί η μπάλα από την άλλη πλευρά, μην γίνει μεγάλη παλιά. Αυτά δεν μπορώ να σας τα δείξω εγώ τώρα, σας τα λέω με τα λόγια να πούμε. Δεν μπορεί να κάνει τακτική με χοντρό δεκάρι και με στατικό εννιάρι. Δηλαδή και να ξέρει να κάνει ο Λουτσέσκος τακτική και να ξέρει να κάνει τακτική, δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή τι να βάλει. Να βάλει εμένα δεκάρι το χιλιτίδι εννιάρι και εξτρέμα ας πούμε τον κόκκινο. Και να πει όταν θα ξεκινήσει η μπάλα από εκεί, εσύ θα έρθει χιλιτίδι δεξιά. Πού να έρθει ο χιλιτίδι δεξιά. Εσύ Ραπτόπουλε θα μπει στα 15 μέτρα. Πού να μπει ο Ραπτόπουλε στα 15 μέτρα. Και εσύ κόκκινε διαγώνια θα χωθεί μέσα. Πού να γίνει αυτό. Αυτό δεν γίνεται ούτε να το βάλει σε κινηματογραφική ταινία και να το κάνει αυτό το replay σε γρηγοράδα. Πώς. Νερό δεν θέλω. Έχω το χυμό εδώ τον ενεργειακό. Ναι, ευχαριστώ. Έκανε καϊμάκι, έχει καϊμάκι. Φουσκάλα έχει. Εντάξει, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και να ξέρει δηλαδή να κάνει τακτική. Με ποιον να την κάνει. Με τον Μπίσεσβαρ. Το είπε ο Λουτσέσκου. Το είπε. Το θέλω για πιο μεγάλες διαδρομές. Ο άλλος ο σέντερφορ, άμα επεχτεί η μπάλα από την άλλη μεριά, πρέπει να τον πει. Θα βγει αριστερά να πάρει το στόπερ. Θα μπει το δεκάρι φορ. Θα μπει. Θα ανέβει ο μπακ να κάνει πλάτος. Θα μπει ο εξτρέμ. Θα γίνει και αυτός δεύτερο φορ. Ο ένας ο χαφ θα γίνει δεκάρι. Θα καλύψει ο άλλος. Ο άλλος ο μπακ από την άλλη που βγήκε ένας θα καλύψει ο άλλος. Μη φάμε την αντεπίθεση. Οι γραμμές θα είναι στα 40 μέτρα. Δεν θα είναι στα 60. Γιατί θα βρούνε τρύπες αυτοί με δύο πάσες. Θα μπουν στα κουτιά και στις τρύπες. Αν είναι έξυπνοι, αν είναι εκπαιδευμένοι. Ή μπορεί και να αυτοσχεδιάσουν κιόλας κατά κάποιον τρόπο. Τρόπο τι να. Τώρα ποιος θα τα καταλάβει αυτά που λέω εγώ. Έτσι είναι.
Πήρανε λοιπόν μετά center back τον Ζαμπράνο. Ο οποίος Ζαμπράνο είναι διανοητικά καθυστερημένος. Μόνο ένας διανοητικά καθυστερημένος θα πάει να φάει κάρτα και θα κάνει στο κέντρο του γηπέδου με οργανωμένη άμυνα ψηλά, δεύτερο φάουλ, βάναυσο για απευθείας κόκκινη κάρτα. Την στιγμή που ο διαιτητής, το γηπεδούχο, τον έχει βγάλει κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, αν το κάνει στη δεκαετία του 60 και του 70, θα πουν είσαι πουλημένος. Τα πήρες, τα πιες, τελείωσε. Σου βγήκε ρεζινιά. Αυτό τι να τον πεις. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, 400 χιλιάρικα το χρόνο. Τι να τον πεις, ότι πουλήθηκε, δεν πουλήθηκε. Ότι βλάκας, μπορεί να τον πεις ότι είναι βλάκας. Ποδοσφαιρικά πάλι θα το πω, ποδοσφαιρικά, για να μην έχουμε κατά κάποιο τρόπο παρεξηγήσεις. Να τον πεις ότι θέλει να φάει τον προπονητή. Το ερμηνεύεις όπως θες. Πάει στο καφενείο, το ερμηνεύει άλλος. Στην πραγματικότητα, αυτό το φάουλ που κάνει μπορεί να σου στερήσει ένα πρωτάθλημα. Από ένα φάουλ, να σου στερήσει ένα πρωτάθλημα. Μετά πήρανε δύο αμυντικά χαφ, δύο εξάρια. Τον ένα τον καταστρέψανε γιατί πήγαν εκεί οι χρυσαυγίτες, κάποιοι χρυσαυγίτες παοξίδες και ζήτησαν την κεφαλή του αυτούνου κτλ. Γιατί στη θύρα 4, όπως με έχουν πει, διηγούνται και πλακώνονται μεταξύ τους για τα κομματικά. Τον έφαγε η Εθνική Αλβανία στον Γκάτσε. Τον φάγανε εκεί πέρα. Τον εξαφανίσανε. Επειδή έκανε τη χειρονομία εκεί με τη Μακεδονία, τον εξαφανίσανε. Βάζουν τον Γκάνιας. Άλλος ροφός αυτός. Δηλαδή ο Πάοκ έχει δύο εξάρια κατεστραμμένα. Τον ένα τον καταστρέψανε εξαγωνιστικά και ο άλλος, θα πούμε, είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Από όλα τα αμυντικά χαφ που υπάρχουν στη γη, αυτοί πήγαν και πήραν τον Γκάνιας και τον βάλανε εκεί. Ο Ατρόμητος, ας πούμε, πήρε τον Μανσόν. Δηλαδή πόσα λεφτά παίρνει ο γενικός αρχηγός ή ο τεχνικός διευθυντής του Ατρόμητου που έφερε με 150 χιλιάρικα τον Μανσόν. Και πόσα λεφτά παίρνει ο τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ που έφερε με 400.000 αυτό το σκατοδοχείο των Γκανίας. Αυτό τον αντιαισθητικό αμυντικό χαφ. Πήγαν στον Παναθηναϊκό και φέρανε, να πούμε, τον Κουρμπέλι. Εξάρι. Φέρανε, να πούμε, εκείνο το μαύρο, το Ρέις, πώς λέγεται. Εξάρι. Στη θέση του Ζέκα. Ένα μαύρο. Πόσο δηλαδή, πόσο κοστίζει αυτός και πόσο κοστίζει ο Κάνιας. Ποιες ομάδες να πάρουμε. Να πάρουμε την ΑΕΚ που έχει, ας πούμε, τον Γαλανόπουλο. Που έχει κιλά και είναι αργός. Πιο καλός από τον Κάνιας είναι ο Γαλανόπουλος. Πιο σώμα, πιο γρήγορος, πιο πολλές διαδρομές, τουπλαρίσματα ως επιτοπλίστων στη δεξιά πτέρυγα με το δεξί το ποδάρι. Σιμοές, να σου πω. Ποια άλλη ομάδα θέλετε να πάρουμε? Να πάρουμε τον Πανιόνιο που κάνει 40.000 ευρώ ο Κόρμπος και 100.000 ευρώ ο Σιώπης, οι οποίοι είναι σκυλιά της ερήμου. Και αυτοί και οι δυο μαζί κάνουν το 1/3 από όσο κάνει ο άχρηστος ο Κάνιας. Ποιος έφερε εκεί τον Κόρμπο και τον Σιώπη? Πώς έγινε αυτό? Ποιοι ψωνίζουν εκεί σε αυτούς τα εξάρια, ρε παιδί μου? Ποια άλλη ομάδα υπάρχει? Ολυμπιακό είπαμε. Καλό, Ολυμπιακός έχει. Και κύριος πρόβλημα έχει. Πήρε το Ρωμάο εκεί και οι άλλοι δεν κόβουν ούτε με βαλένα, πούμε. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ποια άλλη ομάδα είναι? Η Κέρκυρα. Καλύτερο εξάρι έχει η Κέρκυρα από του ΠΑΟΚ. Ξεχνάω το όνομά του. Ο Κόφτης. Πήρανε μετά ο Τζίμιροτ. Ο Τζίμιροτ είναι οχτάρι. Τρέχει. Ούτε δεκάρι θα τον δεις, ούτε εννιάρι θα τον δεις, ούτε στόπερ θα τον δεις. Τρέχει. Τρέχει, καλύπτει, παίρνει την μπάλα. Καλός χαμαλάκος είμαι. Άμα με πάρεις εμένα με το αεροπλάνο, με βάλεις και τον κόκκινο με τα πουρα και να το παίζει μάνατζερ ο κόκκινος και μου πεις θέλω έναν παίκτη σαν τον Τζίμιροτ να κοστίζει 250.000 ευρώ. 500-400.000 ευρώ. Θα σου βρει ο κόκκινος κι εγώ 180 σαν τον Τζίμιροτ με 100.000 ευρώ. Σε αξία. Και θα πούμε τον πρόεδρο, ορίστε πρόεδρε, πάρε 180 Τζίμιροτ, κάνουν 100.000 ευρώ, διάλεξε και πάρε. Τον πήρανε τον Τζίμιροτ 400.000 ευρώ. Βρήκανε τον Λακαμά, να πούμε, εκεί που τον παράγοντα και βαράνε, να πούμε. Μετά πήρανε τον Ελκαντουρί. Ελκαντουρί, ωραίος. Πατάει περιοχή η Φτέρνα. Δεν πατάει. Εξτρέμ μπορεί να γίνει κατά συνθήκη, δεν μπορεί να γίνει. Φόρ να παίξει δεύτερο, δεν μπορεί να παίξει. Κόβει, ούτε με βάλε. Τι κάνει από όλα αυτά? Έχει μια τεχνική και ουσία μηδέν. Τεχνική άριστα το 19, ουσία με άριστα το 10, μηδέν. Πήρανε τον Ελκαντουρί, πήγαινε 10η, 11η αγωνιστική. Έρχονται τα Χριστούγεννα, έρχεται ο Χριστός να γεννηθεί, να πούμε εκεί πέρα, αρχίσουν να τρώνε, να γίνουν σαν τα γουρούνια με τα μολομακάρονα οι Έλληνες. Ακόμα Ελκαντουρί δεν. Έχει αχρηστεύσει λοιπόν τον Ελκαντουρί. Έχει αχρηστεύσει τον Μπίζεσβαρ. Δύο δεκάρια έχει αχρηστεύσει. Εγώ έτσι μιλάω. Εγώ μιλάω με παραδείγματα. Δεν λέω αοριστολογίες.
καταστρέφει δύο αμυντικά χαφ. Δηλαδή το δεκάρι του και το εξάρι του το καταστρέφει. Καταστρέφει τον Κάνιας που είναι κατεστραμμένος, καταστρέφει να πούμε και τον αυτόν, πώς το λένε, και τον Κάτσε. Και δεν τους κόβει, γιατί είναι τα αγάρια, και τα αγάρια και ο προπονητής, δεν τους κόβει εκεί να βάλουν μπροστά από τα δυο στόπερ το Σάκοφ εξάρι. Σε μικρές διαδρομές. Είναι αργός όσο Κάνιας, στο κεφάλι είναι καλύτερος και μπορεί να προωθηθεί να σου κάνει γκολ από rebound. Ούτως ή άλλως ο Κάνιας δεν ντουμπλάρει σαν τον Κάτσε στην πλάγια γραμμή, τρίχες. Αν βγει ο Σακόφ, μπορεί να βγει. Θα του πεις θα ντουμπλάρεις. 30 μέτρα, 20 μέτρα δεξιά, 20 μέτρα αριστερά. Θα ντουμπλάρεις σε αργό τέμπο. Θα έρχεσαι εκεί πέρα και τα λοιπά. Και όταν γίνεται σέντρα, αν γίνει σέντρα εκεί και δεν πας να ντουμπλάρεις, θα χώνεσαι ανάμεσα από τα center back, θα γίνεσαι τρίτος και θα κόψουμε τον αέρα. Δεν θα τρώμε γκολ από τον αέρα. Δεν θα τρώμε γκολ από τον αέρα. Πόσα γκολ φάγατε ρε από τον αέρα? Έχετε εκεί κοντά εξάρια. Κοντά εξάρια. Έχει το Σάκο Φοκτάρι να κάνει μεγάλες διαδρομές. Βάλ τον εκεί στη θέση που έβαλε το Τζιόλι και κάτω το Τζιόλι τον ξένο. Ο ξένος Τζιόλις. Στο επιθετικό παιχνίδι πιο καλός. Μπορεί στο ρίσκο να του πει τράβα και σέντερ φορ. Με τον Μπρίγιοβιτς, Ντόκεν Χαραλαμπίδης δεκαετία του 80 και τράβα τις έντρες Βιερίνια, τράβα τις έντρες Μάτος, θα πηδήξουν τα δυο τα γαϊδούρια, θα πάρει ένα στο πρώτο δοκάρι, αν περάσει να πάει άλλο στο δεύτερο δοκάρι, να το κάνεις να πούμε Ντόκεν Χαραλαμπίδης, βρέστε και ένα σαν το σημειοφορείδη και να βαράει τα πλάγια out, θα γυρίσουμε 35 χρόνια πίσω, να βάλουμε έστω και γκολ ανορθόδοξα. Έχουν λοιπόν καταστρέψει, έχουν καταστρέψει δύο θέσεις νευραλγικές, τα εξάρια τους, με Κάτσε Κάνιας, Ελκαντουρί Μπίσεσβαρ. Ο Πέλκας δεν ξέρουν τι θέση παίζει, τους το λέμε 3-4 μήνες το Λουτσέσκου. Ο Πέλκας δεν είναι εξτρέμ. Γιατί δεν είναι εξτρέμ ο Πέλκας? Ο Πέλκας δεν είναι εξτρέμ, αφού θέλετε να αναλύσουμε τον ΠΑΟΚ, γιατί αν πάει ένας με έναν δεν περνάει ούτε πεθαμένο. Στο ένας με έναν. Το Μπέλκα, το Σόνι, το είπα και στο ραλί ο Καρατζαφέρη, ήταν άρρωστο σήμερα ο Γιάννης. Ο Μπέλκα το σώζει ότι είναι εύκολος στο γκολ. Και ότι είναι εκρηκτικός στα πρώτα 5-6 μέτρα. Και δυνάμωσε και τα ποδάρια του. Αυτό τον Σόνι. Αν ο Λιμιός είναι εύκολος στο γκολ όπως ο Μπέλκας, θα πάρει λεφτά από το ποδόσφαιρο. Δεν τον βλέπω όμως το Λιμιό τόσο εύκολα στο γκολ. Τον Μπέλκα τον βλέπω πιο εύκολο στο γκολ. Αλλά ο Λιμιός είναι στο ένας με ένα πιο καλός. Πώς θα το κάνουμε? Πολύ καλός. Ο άλλος δεν είναι. Άρα λοιπόν ο Πέλκας δεν μπορεί να το βάλεις ούτε εξτρέμ, ούτε χαφ, ούτε δεκάρι. Είναι φορ. Το καταλαβαίνετε και στον ΠΑΟΚ, ναι ή όχι? Και είναι φορ, δεύτερο φορ. Και επειδή είναι κοντός δεν μπορεί να το βάλεις μύτη μπροστά. Πρέπει να το βάλεις πιο περιφερειακή κίνηση. Άρα εσύ για να βγάλεις από τον Πέλκα, γι' αυτό σας λέω τι παίκτες παίρνετε. Για να βγάλετε από τον Μπέλκα, πρέπει να προσαρμόσετε στον Μπέλκα το σύστημά σας. Αξίζει ρε τον κόπο. Αυτά τα ξέρει ο Λουτσέσκο, να τα πει σε αυτούς εκεί πέρα τους χάνους που παίρνουν 200.000 μεροκάματα. Να τους πει ότι ο Μπέλκας πρέπει να παίξω ή 3-5-2 δεύτερο φορ, ή 4-4-2 ρόμβο δεύτερο φορ, ή 4-4-2 ευθεία δεύτερο φορ. Σε άλλο σύστημα δεν χωράει ο Μπέλκας. Δεν μπορεί να πάρει από τον Μπέλκα. Το ξέρει ο Λουτσέσκο. Ο μπάμπας του δεν το έπαιγε πέρα. Ο γέρος ο Λουτσέσκο με το κεφάλι το μεγάλο δεν του το είπε. Δεν είναι αρέσει ο Πέλκας δεκάρι. Δεν μπορεί. Είναι δεύτερο φορ. Και φαίνεται όταν το βάζει δεκάρι, πάει και κολλάει δίπλα στο φορ. Δεν παίρνει μεγάλες διαδρομές. Δεν πάει κάθετα σαν τον Καρχαρία. Δεν έχει διείσδυση αυτή που πρέπει να έχει. Πρέπει να το βελτιώσει αυτό. Το κάνει ο Πέλκας αυτό? Δεν το ξέρω. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, να κάνω ένα διάλειμμα και να πω ότι επειδή με έχουν προσκαλέσει σε κάποιες εκδηλώσεις, τις οποίες βέβαια εγώ σαν αντικοινωνικός που είμαι, αντικοινωνικός, έχω λίγο χρόνο και η ζωή μου έχει γίνει ένα τρεχαλιτό. Θα ήθελα να βρίσκομαι γενικά σε έτσι πιο χαλαρούς ρυθμούς, δεν μπορώ, είμαι και στρεσαρισμένος πάρα πολύ, full, οπότε μπορώ να βοηθήσω, να πω πέντε πράγματα τα οποία μου στείλανε μια πρόσκληση. Σε μια εκδήλωση με θέμα «Η αυταγάπη θα με βγάλει από την κακοποίηση». Λοιπόν, υπάρχει ένας ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και παιδιών
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τις πλακώνουν οι σύντροφοι εκεί στο ξύλο, τις πετάνε έξω με τις κλωτσιές και αφήνουν τα παιδιά πεινασμένα, δεν ξέρω τι κάνουν. Τέλος πάντων, κακοποιημένες γυναίκες. Και μου στείλανε εδώ ένας φίλος καλός τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στο καφέ Ζω, γιατί είναι αυτό δεν το ξέρω, είναι Σβόλου, εκεί 54. Έχει μια ψυχο... από αυτή θα μιλήσει στην εκδήλωση. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει η ψυχοθεραπεύτη, με νοιάζει να μαζευτούν τα λεφτά. Τα λεφτά θα διατεθούν για την αγορά ειδών καθημερινής ανάγκης για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών του στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ, καφές, τσάι, μπύρα και συνοδευτικά. Λοιπόν, στο 555-333 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες. Τώρα εκεί θα είναι γυναίκες μαζεμένες, τώρα δεν με παίρνει εμένα να πάω πιο τσάι εκεί. Γιατί μάλλον ο άντρας εκεί είναι ο κακός, γιατί τις κακοποιούν άντρες αυτές. Τις γυναίκες. Και εντάξει, όποιος μπορεί να πάει, αν μπορέσει να πάρω το ουρούνι, το βοδίσιο, το βόδι, τουλάχιστον να πάνε για κάνα παιδάκι. Εγώ με τα παιδάκια και τα σκυλάκια τα πάω καλά. Εντάξει, και επειδή έχει παιδάκι εδώ η ιστορία. Εντάξει, επειδή έχει παιδάκι εδώ η ιστορία. Και τα σκυλάκια και τα παιδάκια. Εντάξει, και τις γυναίκες τις κακοποιημένες, κρίμα είναι και αυτές, τρώνε ξύλο. Ας πάνε kickbox εκεί να γίνουν πιο δυναμικές. Τουλάχιστον να πάνε κανένα καράτε, κάνε αυτό. Να λειτουργούν περισσότερο με την αυτοάμυνα. Θέλω να μου πεις, λέει, Ασένη σου προπονητής, ποια θα ήταν η εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Κοίταξε, φίλος φοιτητής από την Πάτρα. Κοίταξε να δεις, φίλε. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα έπαιζα ρόμβο στην Ξάνθη με δύο φορ γρήγορους. Δηλαδή, αυτό που λέω με τον Μπέλκα θα το χρησιμοποιούσα φορ με το Λιμιό. Και αλλαγή το ΜΑΚ. Δεύτερη αλλαγή Βιερίνια. Πώς όμως. Αν ήταν να με φάει ο Ρέι όπως φοβάται ο Λουτσέσκου και ο Ζαμπράνο και ο Μπρίγιοβιτς, θα έβαζα τον Πασχαλάκη. Ο οποίος δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Ας πούμε ότι είναι καλά. Δεξί μπακ θα έβαζα τον Βιερίνια, όχι αριστερό μπακ. Θα μου πεις καλά ρε ηλίθιε. Θα αφήσεις έξω το Μάντος και να βάλεις το Βιερίνια δεξί μπακ. Εσύ που κοπανάς το Βιερίνια. Ο Βιερίνια δεξί μπακ πολύ καλύτερα μπορεί να βγει από πίσω από ότι από αριστερά. Με το καλό του το πόδι. Αριστερό μπακ. Αν δεν πίστευα το Δελιγιάννη, πώς το λένε Δελιγιαννίδη. Δεν ξέρω πώς. Δεν τον έχω δει στα μαρκαρίσματα στο ένας με έναν και πολύ έτσι καλό. Και αυτός είναι δεξιοπόδαρος και παίζει εξτρέμ. Θα βάζα τον Κρέσπο. Τον Κρέσπο και θα του έλεγα είσαι ο Σνάουστρερ της αριστερής πλευράς. Τι θα πει αυτό θα με έλεγε. Θα του έλεγα έλα εδώ Θιούλη, πιάσε τον Τζόκερ, ίδιος είναι. Εκείνη η διαφήμιση, η διαφήμιση στο τρόλεϊ μέσα, στον ηλεκτρικό τι είναι. Είναι άσε το Θείο, πιάσε τον Τζόκερ, όχι, όχι. Εκείνο δεν είναι. Είναι ο Κρέσπο με τον Μπίζεσβαρ, ίδιοι και οι δύο, σωσίες. Κρέσπο λοιπόν μέχρι τη σέντρα, όχι παραπάνω. Δεν μπορεί να πλευροκοπήσει, δεν μπορεί να δώσει πλάτος. Μπορεί όμως να γίνει τρίτο στόπερ και να ψηλώσει την ομάδα με Βαρέλα και Μαλέζα. Μπροστά από αυτούς το Σάκκοφ. Μέχρι στιγμής έχω βάλει ένα γρήγορο, μόνο το Βιερίνα που είναι ντεφορμέ. Αμυντικογενής, ο Σάκκοφ λίγα μέτρα μπροστά από Βαρέλα, Μαλέζα. Δεν περνάνε εύκολα. Και δεν περνάνε εύκολα γιατί θα βάλω δεξιά πλευρά του ρόμβου το Μάτος και αριστερά το Τζίμιροτ με αλλαγή τον Μαουαρίσιο. Γιατί ο Μαουαρίσιο μπορεί λέει για ένα ημίχρονο. Ο Μαουαρίσιο μπορεί να πλευροκοπήσει, μπορεί να μαρκάρει, μπορεί να πασάρει. Εντάξει, με το Μάτος δεξιά. Δεκάρι τον Ελκαντουρί θα επιμείνω γιατί δεν έχω δεκάρι. Ή τον Μπίσεσβαρ πρέπει να βάλω, ο οποίος είναι τιμωρημένος, ή τον Ελκαντουρί. Δεν έχω άλλο δεκάρι. Και σέντερ φορ, δύο. Βραχίσωμους οι οποίοι με την μπάλα κάτω θα δημιουργήσουν θέματα στα αργά center back χαμηλά της Ξάνθης. Θα βάλω τον Μπέλκα και τον Λιμιό στο Λισγάρα και στον πώς το λένε και στο Φλίσκα ή τον Σβάρνα. Και αν ο Λισγάρας είναι τσαμπουκάς και αυτός και τα λοιπά, θα πάει εκεί ο Σακχόφ με το Βαρελά. Θα του κάνω ένα τσαμπουκά σε μια διακοπή στο 6ο-7ο λεπτό. Fuck you, your mother, your father, ξέρω εγώ και ιστορίες, τι λένε αυτοί εκεί πέρα κτλ. Θα πάρω, ξέρω εγώ, το Βαρέλα και το Σακόφ που είναι Νταΐδες και αυτούς τους δύο. Και το Μάτος τρίτον.
Α, κάνει ο Λυσγάρας, φουλίξω κάνα κλώτσο, κάνα αυτό. Κατευθείαν με εντολή προπονητή όμως. Όχι να φάμε κάρτες, τσαμπουκαλίκι να γίνει. Τσαμπουκαλίκι. Και μόλις πάρει την μπάλα κάποια στιγμή, μόλις πάρει την μπάλα κάποια στιγμή ο Λυσγάρας να κατέβει, θα πάει ο Ελκαντούρη με τις τάπες, κράτης θα του δώσει να φάει μια κίτρινη κάρτα. Θα του σπάσει τον τζαμπουκα δύο φορές. Δύο φορές. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Κοίταξε, δεν είναι τακτική μόνο. Είναι και αλητεία, είναι και συμπεριφορά. Ποιος θα πάει πού, ποιος θα κάνει τον τζαμπουκά, ποιος θα ξεκινήσει. Πώς θα γίνει να μην φάμε κάρτα, είναι δικός μας ο διαιτητής. Άμα γίνει τσαμπουκάς, πώς θα γίνει. Τι τον έβαλα το γραμμένο εκεί, να μου δείξει τη φαλάκρα του να πούμε. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες είναι. Εδώ παλιοί προπονητές, οι οποίοι ήταν δολοπλόκοι, μένα μου αρέσει η δολοπλοκία. Μου έλεγαν ένα μάτς, ήταν ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, το 82. Και έπρεπε να περάσει ο Παναθηναϊκός από τη Φιλαδέλφια. Για τρίτη τέταρτη. Δεν πήγαινε για πρωτάθλημα. Οι τελευταίες χρονιές του αυτούνου ήτανε. Του Λουκά του Μπάρλου. Στην ΑΕΚ παίζει ο Νικολούδης. Νικολούδης ολοπλόκος. Πάει ο Νικολούδης, έμενε πάνω στο. Πώς το λένε, Χαλάνδρι. Το ξέρεις το Χαλάνδρι. Πάνω Χαλάνδρι. Σε ένα καφενείο πήγαινε, έπαιζε τάβλη κτλ. Ξαφνικά ούτε ίντερνετ τότε ούτε τίποτα. Σκάει με τη μια Mercedes μέσα, δύο τύποι κατεβαίνουν και πάνε στο καφενείο. Και κάθονται σε μια γωνιά και πίνουν τον καφέ τους και παίζουν τάβλη. Ο ένας ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Λάκης ο Πετρόπουλος. Στο καφενείο που πήγαινε ο Νικολούδης. Κατεβαίνει ο Πετρόπουλος κάτω, ο Νικολούδης δεν ήταν εκεί και αρχίζει και λέει στους θαμώνες: Καλησπέρα σας. Μήπως πέρασε από εδώ ο Τάκης. Δευτέρα πριν το μάτς. Και φεύγει. Τη ζημιά την έκανε. Κατάλαβες. Τι έκανε τη ζημιά. Πέρασε από εδώ ο Τάκης. Σου λέει τι ζητάει ο Πετρόπουλος πριν το μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο καφενείο που συχνάζει ο Νικολούδης. Τι κουφάρα πάει να τον πιάσει. Ο Νικολούδης δεν ξέρει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν ξέρει. Πάει μέσα στο καφενείο, λέει σε ψάχνω Λάκης ο Πετρόπουλος. Ωχ, κατάλαβε ο Νικολούδης. Σου λέει ήρθε να μας καλάσει την ομάδα. Ψου, 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 μου, μου, μου ήρθε ο Πετρόπουλος να μας καλάσει την ομάδα. Δημιουργήθηκε θέμα. Έχασε βέβαια ο Παναθηναϊκός 1-0. Θέλω να σου πω όμως πώς σκέφτηκε. Πώς θα χαλάσει την άλλη την ομάδα. Πώς θα δημιουργήσει ίντρικα στην άλλη την ομάδα. Εγώ αν ήμουν, ας πούμε, Λουτσέσκου, γιατί αυτά μπορεί να τα καταλάβουν. Αυτοί είναι. Δεν, ούτε σύριαλ έχουν δει, ούτε στη ζωή τους έχουν. Εμένα η ζωή μου είναι σύριαλ, η δικιά μου. Η δικιά μου η ζωή δεν ξέρει κανείς τι ζωή, τι σύριαλ είναι. Του Φόσκολου σύριαλ. Εγώ λοιπόν αν ήμουν ο Λουτσέσκο, θα πήγαινα πότε παίζει ο ΠΑΟΚ. Σάββατο, Δευτέρα στην Ξάνθη. Εγώ σαν Λουτσέσκου, Δευτέρα στην Ξάνθη. Θα πήγαινα, όχι στο σαλέ, θα πήγαινα εκεί σε μια καφετέρια με δύο φίλες μου και θα πίνα ένα καφέ. Κάποια στιγμή λοιπόν, ξαφνικά, τι είναι η Ξάνθη, μια πορδή είναι. Θα εμφανιζόταν ο Μπαξεβανίδης. Θα εμφανιζόταν, ξέρω εγώ, ο Λυσγάρας. Θα τον αγκάλιαζα, θα τον φιλούσα, τι γίνεται κτλ. Κότσι, τι κάνεις εδώ κτλ. Τελείωσε. Τελείωσε. Την έκανα την Ξάνθη άνω κάτω. Θα μου πεις, μπορεί να συσπυρωθούνε. Ναι, παίζει και αυτό. Αλλά δημιουργώ κατάσταση. Θα μου πεις έτσι θα πάρω τον μπάτς. Όχι. Σου πάει ένα παράδειγμα πως θα πάει λέει ο Πέλκας που είναι φλόρος να πούμε. Εγώ λέω δεν είναι φλόρος. Πάρω στο Λυσγάρα, θα το χτυπήσει ο Λυσγάρας. Μόλις πάω ο Λυσγάρα να το χτυπήσει, τσαμπουκαλίκι, βαρέ, θα το πεις. Βαρέλα, Σαχκόφ, Μαλεζάς, Ελκαντουρί θα πάτε εκεί πέρα. Κάνετε τσαμπουκά. Κρες πάσεις ή δεν είσαι για τσαμπουκά η μάπα σου. Είσαι για κάνα μονόπολη να παίζεις, κάνα σκράμπ να πούμε. Η μάπα σου δεν είναι για να δημιουργήσει τσαμπουκά, είσαι φλόρος. Έχεις, αν και μουσι να πούμε, θα πεις center back, άκου τώρα. Είμαι center back. Έχω μουσι, πού πάει το μυαλό σου. Κάνα άγρι άνθρωπο σαν το Ζησόπουλο, κάνα γορίλα, κάνα αυτό κτλ. Και αδείς τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο είναι καθηγητής μαθηματικών στο ιδιαίτερο. Θα πάει το παιδί, θα του δώσει και δύο σφαλιάρες να πούμε, θα του πιάσει το μάγουλο, θα του κόψει δύο τρίχες από το μουσι. Καταλάβες. Έχει λεπτομέρεια η ιστορία. Ραπ είσαι άδικος με Κάνιας. Πέρσι ήταν σαν τη μύγα με στο γάλα στο κέντρο. Απλά φέτος έχουμε το βλήμα το Ρουμάνο που επιμένει στον άμπολο το Τσιριμότ. Με κανονικό προπονητή Κάνιας Μαουρίσιο θα έπαιζαν. Κερνάω αύριο καφέ στην Ξάνθη. Δεν θα προλάβω. Ραπ το πώς θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ αφού ο Ιβάν δεν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. 5 μέρες το μήνα είναι Θεσσαλονίκη και 25 στο Ρόστοφ. Άφησε την ομάδα το Γιωργάκη. Άφησε την ομάδα στο Γιωργάκη. Πες μου ποιο μεγάλο κλαμπ έχει αντιπρόεδρο 25 ετών. Να σου θυμίσω το 2012 ο Ιβάν στη συνέντευξη που έκανε είπε πολλά και μεταξύ άλλων είπε ότι τον ΠΑΟΚ τον πήρε για τα παιδιά του. Δηλαδή πήρε τρενάκι να παίζουν τα παιδιά. Πήρε τρενάκι. Λοιπόν.
Μάσα ξαναετοιμάζω στο κοντό με Κουτσολιάκο στα Σταφυλίδη πάλι. Άλλο πάλι αυτό. Καλά ρε. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός τον Τωροσίδη. Εγώ δεν θα τον έπαιρνα τον Τωροσίδη. Θα τον έλεγα τράβα βρες ομάδα. Το ίδιο που λέω για τον Πάκ, λέω και για τον Ολυμπιακό. Εγώ τον Τωροσίδη δεν τον έπαιρνα. Κι ας είναι χάλια ο Κούτρης αμυντικά. Δεν τον έπαιρνα. Τον Μιράλας όμως θα τον έπαιρνα. Τον Μιράλας. Γιατί είναι κάτω από 30 ετών και είναι σε πολύ καλή κατάσταση τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το Μιράλας θα τον έπαιρνα. Μιράλας, συγγνώμη. Το Μιράλας θα τον έπαιρνα. Το Σταφυλίδη τώρα. Πόσα πλάγια μπακ με 500.000 ευρώ αριστερά. Δηλαδή χρειάζεται να ψάξουμε να βρούμε σε όλη τη γη για να πάρουμε έναν καλό αριστερό μπακ με 500.000. Ένα Λίνο 20 χρονών. Έναν Ράτς 28 ετών. Έναν ξέρω εγώ Ιωσιφίδη 25 ετών. Ένα Βενετίδη 28 ετών. Λέω εγώ πλάγια μπακ. Ντε και καλά να έρθει ο Σταφυλίδης. Ο Σταφυλίδης είναι σε πτώση. Τον πετάνε με τις κλωτσιές έξω. Γιατί να ξανακάνω εγώ επικοινωνιακά να πάρω προϊόν που σαβούρεψε. Για ποιο λόγο. Λοιπόν, τις λεπτομέρειες ραπ τις ξέρουν οι μπαλαδόφατσες. Εκεί μέσα λέει στην ΠΑΕ έχει ο καθένας τους 20 κιλά κόλο που να ξέρουν λέει από μπάλα. 7-18. Δεν ξέρω πόσα κιλά έχει ο καθένας ο κόλος τους. Αλλά αυτές οι λεπτομέρειες πρέπει να έχει μια μπαλαδόφατσα σου λέει. Εγώ αν ήμουν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα έλεγα ο Λουτσέσκο πάμε πιούμε ένα καφέ στην Ξάνθη Δευτέρα. Μα ρεπό δεν έχουμε. Ωραία. Μα τι να κάνουμε. Τίποτα πάμε πιούμε ένα καφέ. Δεν καταλάβει αυτός γιατί θα πάει. Δεν, θα τον πάρω εγώ να πάμε. Θα του πω πού συχνάζει ο θα πιάσω πού πάνε τα στέκια των αμυντικών. Πού συχνάζει ο Μπαξεβανίδης και ο Λυσγάρας. Ποιο μπαρ. Ποιο κολόμπαρο είναι αυτό που συχνάζει ο Μπαξεβανίδης με τον Λυσγάρα. Ο άλλος ποιος είναι ο Φλίσκας. Έλληνες. Στους Έλληνες. Πάμε να πιούμε ένα καφέ. Πώς πήγε ο Πετρόπουλος και ήπιε καφέ στο καφενείο που σύγχναζε ο Νικολούδης. Χαμπάρι δεν είχε ο Νικολούδης. Και έγινε σούσουρο εκεί, μας χάλασε η ομάδα. Χάλασε η ομάδα. Θα μου πεις, το χάσε το μάτς, 1-0. Ναι, αλλά ο σκοπός ήταν, ο στόχος ήταν αυτός. Ούτε καν αυτά μπορεί να τα σκεφτούν. Μπαίνουν 11 εναντίον 11, γυμνάζονται, κάνουν ράουν, τραβάνε και 2-3 αλλαγές και αυτή είναι όλη η ιστορία. Ούτε συνδυασμοί, ούτε τακτική. Ούτε πικάντικες τοποθετήσεις, ούτε πικάντικα ντουμπλαρίσματα. Σου βγάλω εγώ τρεις στην πλευρά. Διερήνη, Αμάτος και Λιμιό. Τριάδα στα χαφ, έξι να σου διαλύσω την δεξιά, την αριστερή πτέρυγα της Ξάνθης. Θα παίξω από εκεί. Θες να πάω από την άλλη μεριά. Δεν βγαίνει ο Κρέσπο από εκεί. Όταν θα πάει η μπάλα από τη μεριά την αριστερή, θα έρθει ο Μάτος μπροστά από τον Ρελ Καντούρι και θα κλείσει ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ο Τζίμερο τη δεξιά την πλευρά του. Αυτά πρέπει να τα πει. Τα λέει αυτά. Ξέρω εγώ δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω. Ύστερα ένα προπονητή που θέλει να τον κάνουν κλικ 7 παίκτες 8. Είναι προβληματικός ο προπονητής. Γιατί είναι προβληματικός ο προπονητής. Γιατί ο προπονητής πρέπει να είναι παραμυθάς. Πρέπει να είναι στο ψήστης, στο ψιστήρι. Να πείσει τον παίκτη, να τον παραμυθιάσει. Χιλιάδιο. Θα πάει ένας σε μια εταιρεία διευθυντής να έχει 30 άτομα, 20 άτομα και αν τον βρίζουν και οι 20 θα υπάρχουν και οι ίντρικες. Δεν γίνεται. Το βλέπεις εκεί κακομύρι με το σκούφο και τη μύτη και σαν το σταυρίδι να πούμε μαζεμένος. Θα ρίσει και μπαίνει σε σπίτι το οποίο έχει γυναίκα μέσα η οποία είναι μικροβιοφοβική και πατάει με τη λάσπη στο χαλί. Σε πήδηξε κανονικά, σε διέλυσε. Πάτησε το χαλί με το ποδάρι. Φαντάσου τον άντρα που πάτησε το χαλί, τα μούτρα του, τρομοκρατημένα. Αυτός είναι ο Λουτσέσκο. Τρομοκρατημένα μούτρα. Μπήκε μέσα στο σπίτι, πάτησε τη λάσπη, τον καθάρισε η άλλη. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Χουλτ λέγε. Αφήσαμε τίποτα. Ο Γιώργος ο τροχονόμος μας πήρε τηλέφωνο. Μιλήσαμε και 47 είναι. Ανοίγουμε γραμμές. Πάρε αυτή, έχει λυσάξει να βαράει αυτή η γραμμή. 2-31-090-90-90. Καιρό είχα να μιλήσω έτσι αναλυτικά για ΠΑΟΚ σε χορτάρια και τέτοια. Γιατί συνήθως έχουμε αναλωθεί αυτή την εβδομάδα σε πολιτικά, σε ιστορίες, σε φασαρίες, σε κόμματα. Ξεφύγαμε λίγο από το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Αλλά όταν υπάρχει λόγος σοβαρός να μιλήσουμε για μπάλα, ιδιαίτερα για το θέμα ΠΑΟΚ που κάνει πρώτο αθλητισμό, πάμε σε ένα φίλο που περιμένει. Είναι και ο μόνος, πάρουμε και το δεύτερο. Καλημέρα, ναι. Γεια και χαρά, Ραπτό. Καλώς τον. Τι λέει, όλα καλά. Αν ήταν όλα καλά θα αυτοκτονούσαμε.
Σωστός. Και όλα στραβά να ήταν, πάλι θα αυτοκτονούσαμε. Άκου να δεις τώρα, επειδή έχεις πιάσει τον ΠΑΟΚ και θέλω να το προχωρήσουμε λίγο το έργο, ωραία. Πάρα πολύ καλά. Έρχεται αύριο ο μπαμπά. Έρχεται ο μπαμπά. Αύριο, ρε, που θα πας να σκάνθ, θα είσαι αύριο, πού θα είσαι. Εγώ δεν θα πάω, όχι, δεν θα πάω αύριο. Όχι, ωραία, είσαι εκεί στη Μαρμίτα και έρχεται ο μπαμπά, εκεί με τον Στέφανο, αράζει και το μαλάτο και σου λέει, ραπτό, θέλω να μιλήσουμε, ωραία. Μπορώς του θα έρθει. Απ' έξω θα περιμένουν οι δικοί του. Οι γορίλες, ναι. Μην κολλάς εκεί. Λοιπόν, και αφού λες ότι όλα είναι Μαρμίτα, θέλω να σε δω εδώ πέρα. Σου λέει, σου κάνω κλειστό συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ για 2 έτη, σαν προπονητή. Και σου αφήνω να διαχειρίζεσαι τον μπάτζετ της ομάδας. Θα γινώσουν αύριο προπονητής του ΠΑΟΚ. Εγώ? Ναι. Με αυτό το μπάτζετ? Το μπάτζετ θέτω στο χέρι σου. Ναι, βέβαια. Θα γινώσουν. Βέβαια. Να ψώνιζα εγώ με τα λεφτά αυτού νου, εγώ. Ποιος? Ωραία. Δηλαδή, αν με πει, πάρε 15 εκατομμύρια και διαχειρίσου τα και αγόρασε παίκτες, πουλα παίκτες για ένα χρόνο, κάνε εσύ τη δουλειά. Δεν σου λέω να σε κάνει τεχνικό διευθυντή. Σου λέω να σε κάνει. Όχι, προπονητής, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά το budget, από την άποψη ότι θα το διαχειρίζει εσύ, θα μπορεί δηλαδή να ζητά παίκτες αυτή τη αξία. Όχι να κάνει τα μανατζερικά. Τώρα τα μανατζερικά κλπ. Δεν με ενδιαφέρει. Ποια μανατζερικά είναι να κάνω? Εγώ θέλω να πάω για τη δόξα. Να πληρωθώ. Ωραία, ναι. Ναι. Για τη δόξα. Να περπατάω στην Τούμπα και να με κάνουν οι παοξίδες και μέχρι να πεθάνω να μην πληρώσω σε ταβέρνα. Ναι. Ωραία, θα μπορούσε να τα καταφέρει, πιστεύει, στον ΠΑΟΚ. Αν δεν τον. Φυσικά. Φυσικά, ε. Βέβαια. Κοινικά όλα θα τα λες. Πλάκα κάνεις. Θα με πει ο άλλος, πάρε 15 εκατομμύρια. Διώξε αυτούς, φέρε αυτούς. Και θα δηλαδή, πάω εγώ να δω. Θα το πάω εγώ να δω 100 παίκτες. Γιατί είμαι μουρλός. Θα πάρω το αεροπλάνο, θα του πω, δεν θέλω τόσα λεφτά, θέλω 10.000 λιγότερα για τα αεροπορικά εισιτήρια. Θέλω ένα μεταφραστή μαζί μου μόνο και ένα GPS. Ένα ταξιτζή. Δηλαδή να με πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Ένα μεταφραστή και ένα ταξιτζή. Τίποτα άλλο. Να μπορώ να μιλάω τη γλώσσα γιατί είμαι του ποιότητα. Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Θα του φέρεις δηλαδή παίκτες αργούς, τραυματίες. Θα τον περάσω εγώ, φίλε, τον παίκτη. Άμα μ' αρέσει η δουλειά και δεν είμαι λαμόγιο, έτσι. Ναι, μ' αρέσει να δοξαστώ και να πληρωθώ. Ωραία. Ραπτόπουλος, μάλιστα. Τι είναι αυτός ο Ραπτόπουλος? Ωραία. Από ουρολογικές εξετάσεις. Το πουλί του. Age mates. Αιματολογικές, αιματοκρίτες, πώς τα λένε αυτά, σάκχαρα, όλα. Περίμενε ρε, περίμενε ρε, τραυματισμούς, πόσο θα τον περάσεις από μαγνητικές, ας πούμε, μπορεί να τραυματιστεί, τι πιθανότητες έχει, μυϊκό σύστημα, καλό ή κακό. Φέρε μου εδώ πέρα τα τελευταία 3 χρόνια, τι τραυματισμούς είχε, πάμε παρακάτω. Ποιες είναι οι αδυναμίες του? Του αρέσει να πηδάει πολύ. Μάλιστα, του αρέσει να πίνει πολύ, του αρέσει να χαρτοπέζει πολύ και τα 3 από αυτά. Πόσα κουσούρια πρέπει να έχει ένας άντρας? Ο άντρας πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα κουσούρι. Μόνο ένα κουσούρι. Άμα ο άντρας έχει πάνω από ένα κουσούρι, δηλαδή είναι γυναικάς, εντάξει. Χαρτοπέζει? Όχι. Μπεκροπίνει? Όχι. Τεμπέλης είναι? Όχι. Καλός είναι. Γυναικάς, εντάξει. Έχει ένα κουσούρι. Άμα είναι, περίμενε ρε. Και γυναικάς και χαρτοπαίκτης και πότης και τεμπέλης, τι να τον κάνω? Κατάλαβες? Ναι. Παίρνεις ένα παίκτη, είναι περιουσιακό στοιχείο, έχεις να απολογηθείς. Εκτός αν ο Σαβίδης, θα το πω εγώ το Σαβίδη, ο μπαμπάς τα λεφτά τα πονάει? Όχι. Ναι, αν δεν τα πονάει τα λεφτά ο μπαμπάς, μπορεί να τον κλέψω κι εγώ λίγο. Αλλά πάλι θα του φέρω γρήγορο παίκτη. Θα μπει ο διάολος μέσα μου να τον κλέψω. Πρόσεξέ με. Θα μπει ο διάολος μέσα μου. Αυτός ξέρει τη δουλειά ο Κοντός? Όχι. Ο άλλος ο Κοντός τη ξέρει? Όχι. Να του φέρω 5 παίκτες καλούς να πάρω το πρωτάθλημα και 3 βαλούτες με τον Κόκκινο. Να πάρει και ο Κόκκινος ένα μάξι. Να αλλάξω και εγώ τον Κόρτοπα. Σ' απάντησα, φύγε. Στα είπα όλα. Τι άλλο να σε πω? Σε εξάντλησα όλα τα περιθώρια. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ήμουν στο μάτς εκείνο Φαντάρος με γκολ του Ράντονιτς. Πού το θυμάσαι, ρε φίλε, ο 0-0-2. Καλησπέρα. Και ακυρώθηκαν 2 γκολ του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Λοιπόν, να πίνω πακετά. Πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω και να σου πω ένα μπράβο για αυτά που είπες στην αρχή. Τι μπράβο ρε. Εγώ σταματάω επί τόπου όταν βλέπω
ότι γράφουνε, ξέρω εγώ. Και λέω ρε παιδιά, κρίμα είναι. Δεν μαλώνω. Ρε παιδιά, αφήστε το, κρίμα είναι. Έχω σώσει εγώ 5-6 πακετάδες. Μου λένε ρε αυτό που λες, ακούμε για σένα, λέει. Αλλά όταν φύγεις, λέει, θα πιάσουμε τον επόμενο. Δηλαδή, ρε εσείς, λέει, δεν πάει η καρδιά σου. Αυτός ο Βουκαράς τώρα, τι να βγάλει. Το μόνο που 15, θα του έλεγα είναι. 15, μπροστά 15, φανάρι, 15, άκου. Μπροστά φανάρι, πίσω φανάρι. Βάλε και το κράνος άμα βγει κανένας λακαμάς να τη γλιτώσεις. Στο μιλητό. Και αν του το έλεγα στο μιλητό, θα πήγαινε να το κάνει. Αν τον έγραφα, δεν θα το έκανε. Να πω και κάτι εδώ πάω. Να πεις ό,τι θες. Λοιπόν, με μια νίκη αύριο, είναι κάνα σε πονάει το δόντι, παίρνει ένα μεζουλίτ, του περνάει για την ώρα, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Ο Παπαδημητρίου πάντως εδώ ήταν προχθές, η Σουήτα. Καλό σημάδι είναι αυτό. Με τον παπά του Λουτσέσκου ήταν. Ωραία. Αυτό θα γίνει. Θα νικήσει. Μακάρι. Θα βοηθήσει και ο παπάς ο Λουτσέσκου. Το πρόβλημα θα παραμείνει όμως. Το πρόβλημα. Αυτά. Καλή συνέχεια. Καλό δρόμο και να προσέχεις. Και να μην είσαι αγχώδης σαν και εμένα. Όχι να βιάζεις, όχι να κάνεις. Και ας καθυστερήσει. Ο Χοντροπαλάς, είτε κρύο το φάει το σάντους, είτε ζεστό, θα το φάει ο Χοντροπαλάς. Ας το πας και λίγο κρύο. Α, φας τη ζωή σου εσύ, επειδή ο Χοντρός δύο η ώρα τη νύχτα παρήγγειλε να πούμε σάντουιτς. Ο Γορίλας. Καλημέρα. Κώστα. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Έλα, Ιορδάνη, από Όσλο, τι κάνουμε. Όσλο. Ναι. Ο Καβαλιώτης. Ναι, ρε, ο Καβαλιώτης. Ταγάρι. Με λέω, Οδυσσέας, τι ταγάρι είσαι. Πάλι τα ίδια, πάλι με βρίζει. Πάλι σε βρίζει. Δεν μου λες, θέλω να πω κάτι άκυρο, μπορώ να το πω. Και άκυρο και άκυρο, πες. Άκυρο, άκυρο. Άκυρο, ναι. Προσπαθούσα να σας πάρω προχτές τηλέφωνο την ώρα που το έκανε ο αδερφός ο Γρηγόρης. Τι. Παίρνει λοιπόν αυτό το παλιγάρι από τη Μαδρίτη που έκανε μια πολύ καλή ανάλυση για την εκπομπή, που ό,τι είπε ήταν, δηλαδή ισχύει, θα γίνει πολύ καλύτερη και θα ξέρει τι θα κάνει. Ναι. Λοιπόν, και τον ρωτάει την άλλη μέρα ο Κόκκινος, εσύ λέει στη Μαδρίτη δεν έχετε λέει πολλούς γκέι. Ναι. Το θυμάσαι. Ναι. Και του λέω και εγώ, απλά... στο τρίτο πόλο ναι. Της Χαλκιδικής έχει τους πιο πολλούς γκέι. Όχι στη Μήκονο. Λοιπόν, δεν το πιάσε, ναι, δεν το πιάσε. Ναι. Θα σε πω ένα παράδειγμα, προσπαθούσα να σας πάρω, δεν μπόρεσα, δεν έπιασα, θα το πω τώρα. Λοιπόν, πριν από 17 χρόνια πήγα λοιπόν στη Γερμανία. Ναι. Και κάθομαι πίνω ένα καφέ εκεί σε μια μικρή πόλη, χειμώνας, κόσμος στην αγορά, το ένα το άλλο. Ρε παιδί μου, βλέπω ανάπηρους. Ρωτάω μια συγγενή μου που πήγα ναι, εκεί. Ναι. Ρε εσύ λέω, εδώ πέρα έχετε λέω πολλούς ανάπηρους. Ναι. Και ξέρεις τι γυρνάει και μου λέει. Ναι. Όχι απλά εδώ βγαίνουν έξω. Όχι απλά εδώ βγαίνουν έξω, ε. Όχι δεν έχουμε λέει πολλούς, απλά εδώ κυκλοφορούν. Ναι, γιατί η πόλη... Και οι άνθρωποι είναι προσβάσιμοι και τους θεωρούν φυσιολογικούς. Και είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Ο ανάπηρος, κακώς το λέμε ανάπηρο. Έχει ναι, ένα τεχνικό ο πρόβλημα. Έχει ειδικές ανάγκες. Αλλά κατάλαβες πού πήγαινε το παράδειγμά μου. Ναι. Εντάξει. Αυτά. Σας αγαπώ πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα. Να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Πάντως ο Τσαλαπετινός στην Καβάλα είναι το καλύτερο μπαρ. Έχεις πάει. Δεν έχεις πάει. Και κουζίνα καλή. Ο Τσαλαπετινός. Βέβαια. Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Έλα φίλε. Πάνε κάπου. Να σε ακούμε κάπου βγες από τη βρωμοτηλεφωνία. Έλα. Μ' ακούς τώρα. Πάμε καλύτερα τώρα. Ναι. Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Πάλι. Για το Ζαμπράνο πόσα είπες παίρνει. 400.000. 500. Πόσα είπες. Ξέρεις τι συμβόλαιο γιατί τον έδωσε ο Ρουμπίν Καζάν. 2 εκατομμύρια συμβόλαιο έχει το μοιράστηκε με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια έχει ένα βιογραφικό πολύ δυνατό. 2 εκατομμύρια παρακαλώ. Καλός στόπερ είναι. Ε? Καλός στόπερ είναι. 2 εκατομμύρια το χρόνο αυτός ο παίκτης ο οποίος έκανε αυτή την κίτρινη κάρτα. Ναι. Κατάλαβες. Εγώ κατάλαβα. Τέλος πάντων αυτά. Αυτά μόνο. Τι άλλο να πούμε, δεν είναι. Όχι, ωραία, τα είπες, μια χαρά, πιο πολύ σε απολαμβάνω μόνος σου. Ακούμε αναλύσεις. Συμφωνώ σε όσα είπες. Ήθελα τον πάω λίγο να τον πιάσω, εσύ με λεπτομέρεια. Ήθελα τον πιάσω. Τα ποσά μου πέφτουν ακόμα μεγαλύτερα. Άμα τους συμβόλαια, θα καταλάβεις γιατί μιλάω. Τα ράφω.
Το μάτς πρέπει να το πάρουν αλλιώς αύριο. Πού να σου πει το πολύ θες να το πάρουν. Άμα βρέξει κιόλας δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Κύριο Σαββίδης πρέπει να το πάρει το μάτς αλλιώς αυτό. Δύσκολο το βλέπω έτσι. Μπορεί να το κάνουν εύκολο. Έχει ο Λουτσέσκου φίλους. Θα έχει 3.000 και παοξίδες. Η Ξάνθη στα πολύ καλά της δεν είναι. Οι κλικαδόροι που λέει ο Λουτσέσκου δεν παίζουν. Για να δούμε. Άμα βρέξει, λέμε τώρα, το πιο πιθανό να βρέξει είναι κλάση, σωστά. Ναι. Ποιος θα καθαρίσει για τον ΠΑΟΚ, κάτι πες μου εσύ τώρα. Άμα βρέξει, ποιος θα καθαρίσει για τον ΠΑΟΚ. Α, με τη λάσπη, στη λάσπη. Ποιος θα καθαρίσει με τον ΠΑΟΚ. Ναι, σωστό. Πρέπει να μπει ο Σακόφ που είναι αργός. Ο Τζίμιροτ. Ναι. Πρέπει να μπει ο Τζάλμα που παλεύει. Άλλους στυλ παίχτες. Ναι. Ο Τζάλμα είναι τραυματίας. Δεν παίζει όμως. Ναι, σωστά. Ο Λιμιός είναι πολύ δυνατό παιδί. Τον είδα τον γυναικού να μέσω στο γήπεδο. Ναι. Τα πράγματα στο γήπεδο είναι τελείως διαφορετικά φαίνονται από ότι. Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, για το Λιμιό είναι ένα ωραίο θέμα. Λίγο να λύσουμε αυτό. Η δικιά μου άποψη. Βλέπω ΠΑΟΚ από την εποχή την καλή του 72-73, έτσι παιδάκι. Ναι. Δεν πέρασε στο ΠΑΟΚ εξτρέμ κανένα μέχρι τώρα μεταχρονιό σε σύνολο. Γρηγοράδα σαν το Λιμιό έχουμε δει. Τρίπλα σαν το Λιμιό έχουμε δει. Ταχύτητα έχουμε δει. Δύναμη σαν το Λιμιό έχουμε δει. Όλα μαζί σε κανένα. Ο Λιμιός είναι και πολύ δυνατός. Και πολύ εκρηκτικός. Τελειώματα. Τα τελειώματα. Πρόσεξε όμως. Είναι εξτρέμ. Έχει και πάσα και σέντρα απ' όλα. Μόνο τελειώματα δεν είδαμε ακόμα και πιθανά να μην τα δούμε ποτέ. Όλα τα έχει όμως. Και τεχνική και πολύ γρήγορο μυαλό. Τι θα κάνει. Ο παίκτης αυτός αυτής εποχή. Τέτοιο εξτρέμ δεν θυμάμαι. Όχι, τελειώματα δεν φαίνεται ότι έχει. Άμα τα έχει αυτά μετά μιλάμε για. Άμα έχει τελειώματα και εγώ το ξέρω, αλλά έχω αμφιβολίες για τα τελειώματά του. Γιατί δεν έχει όμως, γιατί είναι υποχρεωμένος να έχει, αν έχει όλα τα άλλα. Κοίτα. Σίγουρα από τον Τζάρμα είναι 19 χρόνια παιδί, έτσι. Ο Σαλπικίδης εξτρέμ δεν ήτανε. Ναι, ναι. Είχε ταχύτητα, έτσι. Είχε ευκολία στον γκολ, τρίπλα δεν είχε. Ναι, δεν είχε τρίπλα, που είχε όμως. Ναι. Εκρηκτικότητα δεν είχε, που είχε ο αυτός. Ναι, αλλά ο Σαλπικίδης έκανε 100 τόσα γκολ στον ΠΑΟ. Ναι, αλλά σε μεγάλη εποχή ο Σαλπικίδης. Ήξερε που θα σκάσει μπάλα και έτρεχε ξέκον του δευτερολέπτου πιο μπροστά. Ήταν και γρήγορος και έπαιρνε τα μισά γκολ, τα έχει βάλει από rebound. Μάζευε τα σκουπίδια τα επιθετικά ο Σαλπικίδης. Εγώ για τον Λιμιός σου είπα κάτι άλλο. Ο Σαλπικίδης. Δεν μας λέει ο Λιμιός. Ναι. Ο Λιμιός, λοιπόν, επίσης δεξί μπάκα μου το βάλει θα κάνει μεγάλη καριέρα εξωτερικό. Γυρνάει πίσω, μαρκάρει. Εγώ σου είπα, στον πέκο μου έχουμε δει τα χαρακτηριστικά, όλα μαζί αυτά που έχει ο Λιμιός δεν τα είδαμε. Καλά τώρα υπερβάλλεις λίγο. Όχι, θα το δεις. Λοιπόν, έτσι, λες ότι υπερβάλλω, έτσι. Παρίδι, δες πρόλαβες Παρίδι. Φυσικά και ναι. Τι κατή σχέση και ο Παρίδης. Όχι, ο Παρίδης δεν είχε πολλά χαρακτηριστικά. Ο Παρίδης είχε μόνο εκρηκτικότητα. Ναι. Τελειώματα. Τελειώματα. Είχε σέντρα. Σέντρα. Ναι. Δεν ήταν δυνατός και δεν ήταν καθόλου σταθερός. Και δεν μάρκαρε ποτέ. Ο Παρίδης ήταν μπουζουκοθαμόνας, ρε. Γι' αυτό δεν ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Και δεν μάρκαρε ποτέ. Διάλειμμα. Ξανανοίγουμε γραμμές. Ωραία κουβέντα κάνουμε όλα 90. Φύγαμε. Λοιπόν, πάμε στον κόμμο. Καλημέρα. Ραμ. Τι είναι ρε, τι κραυγάζεις. Έλα ρε, τι κάνεις. Καλά. Πάω κάπου λαμπράκι. Ναι. Βρωμοδός. Βρωμερή και τρισάθμια. Μη λες έτσι τώρα. Βρωμερή οδός. Τι έχει οδός, εκεί δεν μένεις. Όχι, εγώ μένω πιο κάτω. Πιο κάτω, εντάξει. Λίγο πιο κάτω, μένεις, μωρέ, η περιοχή ίδια είναι. Όταν βρέχει, Μετρόπολης, ναι. Μετρόπολης, Τριανδρία στροφή, 45 λεπτά. Δεν βρωμόδρομος. Εντάξει, αυτό δίκιο έχεις. Α, δίκιο έχω. Για παιδιά, όλη αλητεία, δυσοδεία, βρώμα. Εκεί πάνω, εντάξει, δεν είναι. Στη Λαμπράκη, δεν είναι. Άμα δες καθαρά, πάνε στη Γερμανία.
Ρε άλλο σε λέω εγώ τώρα, με λες λαμπράκι, λέω βρώμο περιοχή. Είναι λίγο μωρέ. Λίγο είναι μόνο. Αλλά έχουμε τον ΠΑΟΚ. Άλλο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ομορφαίνει. Άλλο. Ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ να μου. Για πες πόσο βλέπεις το ματς αύριο. Το πάρει ο Σαββίδης. Όχι ο Σαββίδης. Ποιος θα το πάρει. Οι παίκτες θα το πάρουν. Έτσι νομίζεις. Έτσι λες εσύ. Οι παίκτες δεν μπορούν να πάρουν call girl πληρωμένο από τον Κακάτσι. Τι να πάρουν οι παίκτες. Για δώσε σκόρ να το παίξουμε. 0-2. Έτσι λες εσύ. Εσύ τι λες. 1-3 τελικό ραπ. Α, ακόμα καλύτερα. Σε 1-3 τελικό. Πάντως στα ίσια, στα ίσια δεν το παίρνεις το μάτς. Να είναι καλά ο Σαββίδης. Στο τέλος, αυτό που πρέπει να ανεβάσετε στο Λευκό Πύργο αν πάρετε το πρωτάθλημα, δεν θα είναι το Λουτσέσκο ούτε οι παίκτες. Το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Σαββίδης. Αν το πάρει θα το πάρει ο Σαββίδης, όντως. Έχεις ένα δίκιο. Έτσι νομίζω. Τι άλλο. Τι κοπάνησες. Ένα καρντού. Ένα Τζόνι Μαύρο και ένα Σίβας. Γιατί τρία διαφορετικά ουίσκι και όχι τρία Σίβας ή τρία Καντού ή τρία... Και ήθελα να καταλήξω κάπου και έκανα δοκιμές για το χειμώνα. Πού κατέληξες. Τζόνι Μαύρο. Τζόνι Μαύρο γιατί. Κατεβαίνει πιο ευχάριστα ρε άνθρωπο. Ναι, κατεβαίνει πιο ευχάριστα. Και το Καντού εντάξει πολύ. Βαρύ ε, βαρύ. Βαρύ, βαρύ. Το Τζόνι Μαύρο. Είναι για πιο καλό, αλλά δεν κατεβαίνει. Δεν ξέρω, δεν μου λες. Το Τζόνι Μαύρο για το Καρντού και ποιο άλλο το τρίτο που είπες. Σίβας. Σίβας. Χωράει να βάλεις κοκακόλα σε αυτά. Στο Τζόνι νομίζω ναι. Τώρα το Τζόνι το Μαύρο. Μπαίνει κοκακόλα. Τζόνι κόλα πίνουνε τώρα. Μαύρο Τζόνι είναι. Έχει και κόκκινο, έχει και μπλε. Για το Μαύρο σε ρώτησα εγώ. Δεν ξέρω τώρα, σε αυτό δεν ξέρω που με ρωτά. Ναι. Εγώ σκέτα τα πίνω. Χωρίς πάγο μέσα. Δύο παγάκια βάζω. Ναι. Τι, φιστίκι. Σαν το κόκκινο. Φιστίκι, φουντούκι, σαλάμι, καρότο, τι. Λίγο φιστικάκι και μετά πάμε. Πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο και πάμε γερά. Και όταν τελειώσει το ουίσκι κοπαράς και δύο γύρους χαράματα τρεις η ώρα. Μετά πάμε για πατσάρε. Ρα. Α, πατσάπας μετά, ναι. Βέβαια. Και μετά πέφτεις να κοιμηθείς. Μπρούμητα. Και σε παίρνει ο ύπνος. Θα με πάρει τα μπρούμητα. Δηλαδή αν πας και φας τα ουίσκι σου, πιείς τα ουίσκι σου, φας τον πατσά σου. Ναι. Και πας σπίτι και κοιμηθείς. Δεν σου έρχεται ισοφαγική παλιδρόμηση κατά πάνω. Τα φαγητά δεν έρχονται. Όχι. Κοίτα, μέχρι να σε πάρει είσαι λίγο ζόρικα. Αλλά μετά εντάξει, σε παίρνει ο ύπνος και τα ξεχνάς. Εγώ πάλι. Εντάξει δεν πίνω, αλλά όταν έτρωγα το βράδυ και έπεφτα να κοιμηθώ. Έλα που δεν πίνεις, γιατί με το κόκκινο το πατάς τα ουίσκα. Πνιγόμουν, πάω, όχι δεν πίνω. Πνιγόμουνα. Ερχότανε. Ναι, ερχόταν τα φαγητά ανάποδα. Και γι' αυτό σταμάτησα να τρώω και το βράδυ. Ένας από τους λόγους δηλαδή. Μετά την εκπομπή πήγα να χτύπαγα κανιά βρωμιά κι εγώ. Τώρα σταμάτησα. Και βλέπω ότι. Και βλέπω ότι δεν παίρνει κιλά. Άμα τρώω, δηλαδή, ό,τι φας το φας άλλη ώρα. Δηλαδή τρως δύο μερίδες φαΐ και τη μία την τρως ξέρω εγώ το βράδυ 8 η ώρα και την άλλη 2 τη νύχτα. Γίναν όλα λίπος. Ενώ αν τα φας μεσημέρι και απόγευμα δεν γίνεται λίπος. Κατάλαβες τι ώρα θα το φας. Σωστά, το βραδινό εντάξει είναι το χειρότερο ρε ραπ. Ναι. Το μεταξύ. Αλλά εγώ έχω άλλο θέμα. Ναι. Αν δεν φάω το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ ρε φίλε. Άντε πάλι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ άμα δεν φάω το βράδυ. Ναι. Σε τρυπάει το στομάχι, ε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αυτό συμβαίνει συνήθως το χειμώνα που τραβάει η υγρασία, καταλαβες. Δεν ξέρω, έχω προσπαθήσει να κοιμηθώ χωρίς να φάω. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Ξύπνησες, ε. Τι να κάνω. Μάλιστα. Καλώς. Άντε, καλό βράδυ. Καλό ύπνο. Καλό ύπνο να κάνεις. Ο Δάκης από την Καβάλα στέλνει ένα μήνυμα και λέει: θέλω να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη για τους ανθρώπους που τους αποκάλεσα ανάπηρους και να το πεις στον αέρα. Το λέω στον αέρα. Δύο γραμμές είναι, άλλες τέσσερις περιμένω. Τέσσερις είναι. 2-31-0, όλα 90. Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα, ο Τάσος σήμερα. Κουνούπι.
Ποιος Τάσος? Ποιος Τάσος? Ο Πάντρεξ. Χα, ζεις ρε, στον Κουλιανό σε ακούω εσένα. Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω, αλλά αν μου δώσεις χρόνο θα το πω και αυτό. Σου δίνω και χρόνο. Το φαΐ που λέγατε. Ναι. Εμένα με ξέρεις πως είναι το στυλ μου. Εσύ είσαι σαν το Μάτζιο. Ο Μάτζιος είναι 1,70, 70 κιλά δεν είναι. Έρχονται εδώ, χτυπάνε τις πόρτες, οι delivery. Γεια σας, γεια σας. Τι φέρατε, μία πίτσα. Ποιος πρέπει να πάει. Μάτζιος, εδώ, εδώ. Την τρώει την πίτσα. Μετά δύο ώρες, δυόμιση, χτυπάει ξανά το κουδούνι. Ναι, γεια σας, delivery. Τι είναι, στο πολύ ο Νοιώτης. Τι έγινε, ρε παιδιά, ένα γύρο και πατάτες και κοκακόλα. Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Μάτζιος. Τα ντερά του τρώει. Ακούς, ρε. Ναι. Άκου να δεις. Είπες ότι προηγουμένως έλεγε ο άλλος ότι άμα φάει το βράδυ και εσύ παχαίνεις, ε. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι 64 χρονών. Ξέρω. Από 24 χρονών. Ναι. Είχα ψιλικατζίδικο, πρόσεξε. Το ξέρω, στην Άπολη. Και πριν 4 χρόνια που βγήκα στη σύνταξη. Σωστό. Λοιπόν, άκου να δεις. Τρώω από τα 24 μου στα 64. Ναι. Βραδινό τρώω 11.30 ναι. με 12. Ναι. Και μάλιστα τρώω, το βραδινό μου γεύμα είναι το πιο μεγαλύτερο της ημέρας. Ναι. Πολλές φορές πρωινό δεν τρώω. Ναι. Τρώω πολύ καλά το μεσημέρι και το βράδυ. Μάλιστα. Άμα δεν φάω όπως είπε ο προηγούμενος, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα παράδειγμα, σήμερα έφαγα 3 αυγά, τώρα τηγανιτά. Λοιπόν, σαλάτες, μαλάτες, δεν ξέρω τι, έφαγα και 2 γλυκά. Έφαγες 3 αυγά, τηγανιτά και 2 γλυκά στα 64. Και είσαι έτσι όπως είσαι, χωρίς ζάχαρο, χωρίς χοληστερίνη. Τίποτα δεν έχω. Θα ξεχάσεις να πεθάνεις, ρε Κωστή. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Είμαι από τα 24 μέχρι τα 64, το ύψος μου είναι 1,74. Ναι. Και είμαι 64 κιλά. Θα ξεχάσεις να πεθάνεις. Αν δεν σε κόψει φορτηγό στο Δερβαίνι, δεν πεθαίνεις με τίποτα. Τώρα είμαι 64 κιλά. Εάν δεν σε κόψει φορτηγό στο Δερβαίνι, δεν πεθαίνεις. Δεν πεθαίνεις. Τώρα πάμε γιατί σε πήρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ όταν ανοίγω για να δω τηλεόραση πρέπει να έχει μόνο μπάλα. Ποιοτική τηλεόραση βλέπεις. Ναι. Το ΠΑΟΚ, πρόσεξε. Ναι. Το ΠΑΟΚ. Αυτά πάω στο Προποτσίδικο, ας πούμε. Το ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ έχω δει όλα τα μάτια. Και ευρωπαϊκά και το ελληνικό. Ναι. Λοιπόν, τα ελληνικά. Λοιπόν, επειδή ακούω αυτή την εβδομάδα πολλής λόγος για τον Πασχαλάκη. Ναι. Λοιπόν, τον Πασχαλάκη από μένα καλύτερα δεν τον ξέρει κανείς σας. Για ανέλησέ τον. Ανέλησέ τον. 3 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, ο Πασχαλάκης αγόρι μου είναι ένας θερματοφύλακας, θα με θυμηθείς ότι θα καταλήξετε πάλι στο Γλύκο. Ναι. Λοιπόν, θα φάτε και τον Πασχαλάκη και θα καταλήξετε. Ο Πασχαλάκης είναι ένας θερματοφύλακας, πρόσεξε. Μπορεί να σε κάνει απόκρουση. Και να φάει το χαζό, το είδα ρε, το ξέρω. Και να φάει το χαζό. Ναι. Που λες αυτό, πώς το φάγε. Δηλαδή είναι του Α και του Ω. Ναι. Με κατάλαβες. Γι' αυτό δεν έπαιξε σε υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, άσε που ήταν και αναπληρωματικός το Αθανασιάδη. Το Αθανασιάδη, ναι. Ναι. Ναι, για μένα όμως ήταν καλύτερος προσεξιά από τον Αθανασιάδη. Γιατί ο Πλαβούκος τον είχαμε βγάλει στο ράδιο εγώ και είπε ποιος? Ότι ο Πλαβούκος όταν ναι. δούλευα εγώ στην Κομωτινή στο Φαν Φάνι ναι. στο ραδιόφωνο το πρωί εκεί πέρα είχαμε το βγάλει τον Πλαβούκο και μας είπε ο Πλαβούκος ότι μην ασχολείστε με τον Αθανασιάδη, ο Πασχαλάκης είναι το ταλέντο. Πριν χρόνια. Ναι, και εγώ σε λέω, είναι καλύτερο. Πριν χρόνια, ναι. Αλλά όσα μάτς τον έχω δει, τον Πασχαλάκη, όπως είπες, το είδα και εγώ, κάνει τη μεγάλη απόκρουση και τη μεγάλη γκάφα. Ναι. Είπα το Α και το Ω. Σωστό. Κυκλοθυμικό της. Γυναίκα στην εμινόπαυση. Πάει, τελείωσε. Λοιπόν, ναι. Και κλείνω με κάτι. Αν θέλουν, επειδή σε λέω, βλέπω πολύ μπάλα και βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ υποφέρει από αριστερό μπακ, αν θέλουν να με ακούσουν, Χουλτ. Πεχταράς, αγόρι μου. Χουλτ. Θα τους φέρουν το Ζομπά, το Σταφυλίδη τώρα. Κάτσε να δεις. Αυτή τη στιγμή ναι. τα δύο ακραία μπακ της Ελλάδος είναι δεξιό ο Μάτος. Και αριστερό ο Χουλτ. Σωστό. Σωστό. Και το Λέντο. Σωστό. Αυτά είναι τα μπακ, αγόρι μου, τα τρία που ξεχωρίζουν παρασάγκας. Κατάλαβες. Έτσι. Καληνύχτα σου. Να είσαι καλά. Όχι ότι στο εύχομαι, θα είσαι καλά. Αφού είσαι έτσι όπως είσαι, καλημέρα στον επόμενο, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε.
Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Παππού μου εσύ είσαι. Ναι. Γλυκέ μου παππού. Χρυσέ μου παππού. Τι κάνεις. Αγαπημένο μου παππού. Λέγε. Για την Ξάνθη. Θα πας στην Ξάνθη, ρε θηρίο. Βέβαια. Στα 92 σου. Σε ζηλεύω παππού. Τα 99 κλείσανε, λέω. Τα 99 έκλεισες. Βέβαια. Πότε είσαι γεννημένος. Α, δεν ξέρω, τα παιδιά μου λένε 99. Τώρα εγώ ξέχασα και πότε γεννήθηκα. Ξέχασες. 18, ξέρω εγώ πότε. Το 18 γεννημένος. 18, 16, δεν ξέχασα κιόλας. Γλυκέ μου άνθρωπε, εσύ πόσα κιλά είσαι. 62. Και μπόι. 1,70. Να, ο Πάνθραξ σε 30 τόσα χρόνια. Ναι, ναι. Και εσύ παππού, θα ξεχάσεις να πεθάνεις. Το τραπέζι δεν θα σηκώνεις εγκορτάτος. Αυτό το μυστικό παππού ήταν από τότε που με το είπες, το διατηρώ και πραγματικά βλέπω βελτίωση. Σηκώνομαι πεινασμένος από το τραπέζι. Ναι. Αυτό δηλαδή, το μυστικό δηλαδή, είναι ότι το μισό φαΐ το ταΐζω στο σκύλο. Ναι, ναι. Θα περιμένω τώρα πότε ξεμείνει να πάμε σκράτη και μεθαύριο λέω άντε ένα αγώνα ακόμα και να πάμε και στην Τούμπα, ανοίξει Τούμπα επιτέλους. Οδηγείς παππού. Όχι, για να οδηγώ κιόλας. Ποιος σε πάει. Ποιος σε πάει. Έχω εγγόνια, έχω παιδιά, με πάει. Τι. Ποιος θα σε πάει. Εγώ να βγει στα Ελλήνα. Στην Ελλάδα, στην Ξάνθη ποιος θα σε πάει. Ο εγγονός. Ο εγγονός πόσο χρονό είναι, συνομήλικος με μένα. Είναι 38. 38 χρονών είναι εγώ. Δισέγγωνο έχεις, γλυκέ μου. Έχω δύο. Δύο δισεγγωνάκια έχεις. Μικρά, ναι. Πόσο είναι. Τρία το ένα, δύο το άλλο κακό. Μόλις αποκτήσεις τρισέγγωνο θα πάρεις και πρωτάθλημα. Πήγα πριν ένα μήνα στο γιατρό για εξέταση να δω πώς είναι. Τι σου είπε ο γιατρός. Δεν έχει τίποτα, λέει. Ναι. Μόνο τα λύκα στο Δερβαίνι μπορεί να σε φάει και εσένα. Δεν πεθαίνεις με τίποτα. Έκανα μια εξέταση γενική τα πάντα. Ναι. Και μου λέει δεν έχει τίποτα. Πήγα, πήρα αίμα και τα λοιπά όλα και πήγα, φύγε λέει. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Ούτε ασπιρίνη παίρνω που παλιά που ήταν κατεστημένη. Θα το δεις το πρωτάθλημα. Δεν μου λες. Εκτός από το φαΐ και το σκαρί, ποιο είναι το άλλο μυστικό. Περπάτημα. Περπάτημα. Ναι, περπατάω. Να, σήμερα έφυγα από εδώ από την Καλαμαριά. Δεν ξέρω αν ξέρεις εκεί στη ΔΕΗ που είναι. Ναι, ναι, το ξέρω. Βάζεις παππού, αθλητικό παπούτσι. Με Ερυθρό Σταυρό με τα πόδια και γύρισα. Δεν μου λες με αθλητικό παπούτσι, φαντάζομαι. Ναι, αθλητικό παπούτσι και φόρμα, βέβαια. Και φόρμα, μπράβο, μπράβο. Όχι σαν τα σκαρπίγια. Τελευταίο παππού. Η γιαγιά ζει. Για χαρά είναι κι αυτή. Δεν μου λες, επειδή ρωτάνε εδώ πάρα πολύ στο κινητό κτλ. Λέει, ρώτα τον παππού. Η γιαγιά του ζάλιζε τα μέζεα ή ήταν ας πούμε ήσυχη. Όχι, ήσυχη. Ποτέ δεν είπε κουβέντα. Δεν είπε ποτέ κουβέντα. Όχι, ποτέ. Γι' αυτό ζεις παππού. Πήγα εγώ εκεί, πήγε πάει, πήγαινα εκεί, πήγαινα εδώ, τίποτα δεν έλεγε. Καλιά φορά την έλεγα, έλα και εσύ, ερχόταν εντάξει όλα. Δηλαδή δεν σου γκρίνιαζε παππού. Όχι, βλάπ, προχθές πήγαμε εκδρομή στα Μετέωρα. Την πήγε στα Μετέωρα. Μετέωρα και στα Τρίγαλε πάνω που είναι. Μπράβο όχι, παππού. Όχι τα Μετέωρα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Πάνω στα μοναστήρια εκεί. Α, στα μοναστήρια πήγες. Ναι, πάει, άντε, δεν πάει. Εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα. Μετά το διπλό, μετά το διπλό στην Ξάνθη τη Δευτέρα, σε περιμένω να μου πεις τις εντυπώσεις σου. Έγινε, να σε φω. Σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά. Φιλιά, σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά. Ξέρεις ότι όντως είναι 95-96 χρονών. Έχει χάσει το μέτρημα. Έχει πει τα μυστικά. Σηκώνομαι από το τραπέζι να πούμε πεινασμένος. Πίνω λίγο τσίπουρο, λίγο κρασί, λίγο. Έτσι σαν φάρμακο. Περπατάω πολύ και δεν μου ζαλίζει τα... Και αυτό σημαντικό. Πάμε στον επόμενο κύριο. Ναι. Έλα Κωστή. Οχ. Έλα, γιατί είναι Κωστή μου, αγόρι μου. Εγώ σήμερα είσαι και μόνος. Αγόρι μου, έλα αγόρι μου. Πού είσαι παλικάρι. Έλα παλικάρι. Ωραίος ο παππούς, ρε. Μπράβο τον παππού, ρε, που θα πάει και να δει και την ομάδα και όλα. Μπράβο. Είναι Κωστή. Παράδειγμα ο παππούς. Ένας ο βουτσάς. Που τεκνοποίησε στα 85 ρε, και ένα ο παππούς. Τι θα σε έλεγα, σήμερα με πήραν από Αθήνα, ναι. Νέα Σμύρνη. Ναι. Και επειδή έχω κάποιον που ασχολείται με ιστορικά αυτοκίνητα και με λέει είδε την επικοπή και έχει κάνει πάταγο. Έχει κάνει πάταγο με το Λαϊκό Δικαστήριο και στο Λαγονίσι. Και σήμερα μιλούσα με την που έχω τα άτομα που είναι οι μεσίτες και αυτά, με λέει
χωρίς να δεν ξέρουν, ας πούμε, δεν είναι από ποδόσφαιρο, λέει, πήγαμε και είδαν και στο τέλος εμένα, ναι. Γενικά έχεις κάνει πάταγο, έχει κάνει εκπομπή πολύ πάταγο. Θέλω να πω... Το δεύτερα... Web TV θα μας σώσει στα γεράματα. Το Web TV. Εντάξει. Μόλις ναι. Κλείσουν τα κανάλια, γιατί δεν θα τα βλέπει κανένας πια, ναι, θα μας σώσει το Web TV. Αυτή, Web TV. Αυτό είναι το μέλλον της τηλεόρασης. Έτσι. Και θέλω, ναι. Και θέλω να πω και ένα άλλο τώρα. Να πεις. Τη Δευτέρα που θα είδε, θα είναι... Κόμμα καλύτερη και πιο δυνατή. Κόμμα καλύτερα, ναι. Ναι, γιατί θα μπορούμε τις στολές, για. Ναι, αλλά ποιον θα δικάσουμε, εκεί για. Θα είναι, εκεί θα είναι το κάτι άλλο. Ωραία. Αυτό πήρα, αγόρι μου, να σου πω. Πώς πας, αγόρι μου. Κοίταξε, σήμερα δεν έχω υπηρεσία. Σήμερα έκατσα τώρα λιγάκι. Βλέπω ότι η Νικολούλη έχει κάποιον. Ποιον ψάχνει. Ξέρω, ψάχνει κάποιον. Κάποιον. Και έτσι ακούω στο κινητό τώρα εγώ. Ναι, ναι. Και έτσι πήρα τηλέφωνο να σε πω. Για την περίπτωση σήμερα το απόγευμα που με πήρανε ναι. Τηλέφωνο. Σε πήρανε, ναι. Εντάξει, Κωστή μου. Ναι. Να συνοηθούμε από εβδομάδα, εγώ που σου είπα και το απόγευμα. Ναι. Να βρεθούμε με τον φίλο μας εδώ το, για να κάνουμε το, τη διαφήμιση που είναι εδώ, αυτά εδώ. Θα κάνουμε διαφήμιση, ναι. Ναι, ρε Κωστή. Κοίταξε, εγώ... Τη Δευτέρα το πρωί θα όχι, έχω. Όχι, δεν υπήρχε. Ναι, τη Δευτέρα το πρωί έχω δύο σημαντικές δουλειές. Έχουν εδώ στο Μετρόπολης μια φωτογράφηση, ένα περιοδικό που θέλει να βγάλει ο Ανδρώνης. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να πάω και στο ΚΕΠ να βγάλω αφημί τη μικρή για μια, έτσι, ένα θέμα. Και το πρωινό μου δυστυχώς θα χάσω και την προπόνηση. Οπότε δεν θα προλάβω. Να ξέρεις. Όχι, μπορεί, δεν υπάρχει. Ναι. Απλά θέλω, επειδή αυτός ανέφερε και το Μετρόπολης. Ναι. Και θέλω να συναντηθούμε ναι. Στο γραφείο. Ναι. Αν στο Μετρόπολης. Αν θέλει το Μετρόπολη, θα του δώσω εγώ ένα τηλέφωνο μια κυρία εδώ. Μπράβο, ναι, άσε, μην ανακατεύεσαι. Κοίτα εκεί που θα βγάλει και ένα φράγκο, εσύ, άσε το Μετρόπολη. Το Μετρόπολη, όποιο θέλει, μπαμ, θα του δώσουμε το τηλέφωνο μια κοπέλα. Ναι, θα πάρει η κοπέλα, δεν θα πούμε εμεί διαμεσολαβητέ. Εντάξει. Όχι, κοίταξε, θα δώσουμε το τηλέφωνο τη κοπέλα. Ναι, τη κυρία μάλλον. Κοπέλα ήταν παλιά. Δηλαδή και ναι. Με λέει και για το ράδιο. Ναι. Εκεί επάνω, α πούμε. Ναι, άμα θέλει για ράδιο. Οπωσδήποτε θα με πεις εμένα, θα στείλω ναι, εγώ το κατάλληλο άτομο. Ναι. Έγινε. Εντάξει, χαιρετώ και καλή κομπή. Καλή κομπή. Καλή κομπή, ασχολιέμαι. Έφυγες. Επόμενος κύριος. Είδες πως θα μιλάει τα ελληνικά ο σκύλος. Βέβαια. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα. Πριν πούμε δύο πραγματάκια. Εσύ σε βλέπω στο ΑΡΤ. Ναι. Έχεις μαζέψει, έχεις ρέψει. Ξαναπέστε, δεν σ' άκουσα. Έχω. Έχεις μαζέψει, δηλαδή στην οθόνη δεν μοιάζει μεγάλο μέρος. Από την τηλεόραση. Έχει αδυνατήσει. Έχω αδυνατήσει, ναι. Ναι, ναι. Αρκετά κιόλας φαίνεται. Έχω χάσει αρκετά κιλά και από το στρες. Καλό αυτό. Όχι, κακό αυτό. Όχι, καλό είναι να χάσει κιλά. Ναι, όχι από το στρες. Κοιτάξτε, τι να κάνω, μέσα στο πρόγραμμα γι' αυτό. Ναι. Γιατί άμα χάνεις κιλά από το στρες, μετά σε βρίσκει και χάνεις καρκίνος. Ναι. Τα κιλά πρέπει να τα χάνεις με τη διατροφή και με τη γυμναστική. Όταν είσαι στρεσαρισμένος λοιπόν. Και χάνεις. Να ξέρεις, δεν έχεις πολλή ζωή. Τον παππού δεν θα τον φτάσεις. Για λέγε. Δύο πραγματάκια. Ναι. Καταρχήν, όταν κλείσω, άμα θες να βρεις τους αγώνες τους ελληνικούς και να μου πεις τις προβλέψεις σου. Αν και προχθές με τον Άρη, με τα Γιάννα, έπεσε πολύ έξω. Και κριτική για το Λαϊκό Δικαστήριο να σε κάνω. Να κάνεις, φίλε, σκληρή. Τι δεν σ' αρέσει. Τι δεν σ' αρέσει. Μέτρια πράγματα. Μέτρια. Δηλαδή, μια κακή απομίμηση του καφενείου με τον ναι. Γεωργίου. Ναι, ναι. Εντάξει, πέρα από τα θέματα ήχου και αυτά, ας πούμε, αυτά τα περνάω, εντάξει, τα ξεπερνάω, δηλαδή... Βάλτε τα και αυτά μέσα. Αυτά θα φτιάξουν, πιστεύω, κατά τη διάρκεια θα φτιάξουν. Κοίταξε, κάθε πρώτη εκπομπή μέτρια θα είναι, να ξέρεις. Α, φυσικά, ναι, δεν το ναι. Συζητώ. Ναι. Θέλει ρυθμό σαν τον παίχτη, ναι, μην νομίζεις. Εντάξει. Απλά θες λίγο, είχε τις δηλαδή καλές και αναλύσεις και αυτά, ας πούμε. Εσύ αλλά... τι θα περίμενες να δεις για να ευχαριστηθείς περισσότερο. Ας εγώ πούμε, θέλω, σαν τη... από σένα, ναι, από μένα. Από σένα, επειδή έχεις ανεπτυγμένη στο χιούμορ, θέλω πιο πολύ να γελάω, ρε παιδί μου. Να θες γελάω, να ξεχνιέσαι θέλω... με το γέλιο, ναι. Ναι. Το γέλιο, με αυτό, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, με κουράζεις η αναλύση. Η σοβαρή ανάλυση εκείνη τη μέρα σε κουράζει. Θες πιο ναι. Πολύ σόου, θες πιο πολύ χαβαλέ, πιο καφενείο. Α, αυτό. Κατάλαβα. Περισσότερο. Ναι. Πουλάς, αυτό το πουλάς και πολύ καλά. Θα πουλήσεις περισσότερο, ακόμη περισσότερο, άμα το κάνεις. Ναι.
Δεν ξέρω, βρες τρόπους, σκέψου. Θέλω όμως να κριτικάρετε για να βελτιώνομαι. Άμα δεν μου πεις το στραβό, πώς θα το βελτιώσω. Τώρα μου δίνεις ιδέα να πούμε. Πάντα οι εταιρείες, εγώ λειτουργώ σαν τις εταιρείες. Οι εταιρείες παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, μια εταιρεία κινητή. Λέει, γεια σας κύριε, να σας κάνουμε 10 ερωτήσεις. Να μου κάνετε, έχετε χρόνο. Αν έχω χρόνο, λέω ναι. Με άριστα το 10, πείτε μας, ξέρω εγώ, η εξυπηρέτηση στο κατάστημά μας. 10. Ο χρόνος που χρειάζεται για την εξυπηρέτηση. 9. Γιατί είμαι πάντα γρήγορος. Ξέρω εγώ, ποιότητα των συνδιαλλαγών σας. Ξέρω εγώ, το χαμόγελο της κοπέλας. 9. 10. Τσίμα για το Λούτσο. Σας παρακαλώ, κύριε, 0. Λέει, μα λέω, είχετε άθλια, κάλυψη. Τους έδωσα όλα τα δεκάρια, 9, και όταν έφτασε, πώς το λένε, το δίκτυό μας, είναι δυνατό? Όχι, είναι για το Λούτσο. Πρέπει να πάω στη θάλασσα για να σε ακούσω. Αν πιάσω μπότσαρη με Όλγας, δεν σε ακούω. Ναι, ναι. Με άριστα το 19. Και θες να το βελτιώσεις, καλώς. Δεν θες να το βελτιώσεις, μην το βελτιώνεις. Εγώ λοιπόν θέλω να μου πεις που είμαι 0. Για να το κάνω 5, 10 δεν το κάνω με τίποτα, να ξέρεις. Καλά, ναι, ναι, ναι. Ναι. Στο ξαναλέω, και ο ήχος δεν ήταν καλός, εντάξει, και η κάμερα δεν ήταν σε καλό μέρος. Ναι. Χανώσουν να σε όταν σηκωνώσουν, χανώσουν, δεν φαινόταν. Αυτά τα πράγματα, επειδή εγώ είμαι άσχετος, θα ήθελα αυτοί οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μου να με βοηθάνε. Αλλά αυτά είναι καθαρά τεχνικά. Και αυτοί οι ερασιτέχνες είναι τουμπιώτες είναι, να πούμε. Εντάξει, γύφτη είναι. Εντάξει, τεχνικά είναι. Εντάξει. Αυτό που πουλάς εσύ και το κάνεις με μεγάλη επιτυχία είναι, στο ξαναλέω, η αίσθηση του χιούμορ σου, ας πούμε. Το τζερτζελές, ο κοινός ο τζερτζελές. Ξέρεις κάτι, αυτό πώς το απέκτησα, κάτι να το μοιραστώ μαζί σου. Θες να το μοιραστείς, πώς το απέκτησα αυτό? Ο πατέρας μου ήταν τέτοιος, ήταν ατακαδόρος μεγάλος. Και τι έκανε, αυτό το πήρα τον πατέρα μου. Και στις δύσκολες στιγμές αυτός χρησιμοποιούσε το χιούμορ του. Εγώ λοιπόν, επειδή η ζωή είναι στραβή, είναι στραβή. Εάν αρχίσεις, γιατί εκείνο, όχι το άλλο, γιατί αυτό, όχι εκείνο, θα καταντήσεις καζατζίδης. Τι δύσκολο έχεις, ας πούμε. Δύσκολο είναι αυτό. Το κωμικοποιείς για να το χαμηλώσεις την ένταση της δυσκολίας και της δύσκολης κατάστασης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ακόμα δηλαδή και σε τραγικές καταστάσεις. Τώρα θα μου πεις, τώρα υπάρχουν πολύ τραγικές καταστάσεις που δεν χωράει χιούμορ εκεί πέρα. Ναι. Αλλά προσπαθείς να το γρανιτάρεις με χιούμορ για να το απαλύνεις. Να έτσι, ας το πω έτσι απλά. Να το λαχιστοποιήσεις, ναι, ναι. Να το λαχιστοποιήσεις, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για παράδειγμα, κάποτε γυρνούσα με ένα κτέλ. Και διηγόμουν στην παρέα τις 2 ώρες που πέρασα μέσα στο κτέλ. Και γελούσανε. Γιατί? Ήταν ένας τύπος μέσα, 7 άτομα ήμασταν, 8. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα χαζός εκεί μέσα, γιατί τραβάω τους χαζούς εγώ. Τους τρελούς, τους μυστήριους κτλ. Λέει, γεια σου φίλε. Λέω, γεια σου φίλε. Λέει, φιλέ. Λέω, τι? Λέει, ξέρεις κάτι? Λέω, τι? Βράδυ τώρα. Έξω είναι εξωγήινη, μου λέει. Έξω από το πούλμαν, λέω. Λέει, ναι. Άμα τον πάσε με ρευλάκα, ξέρω εγώ κτλ., τελειώνει. Μπαίνω στο παιχνίδι τώρα να γίνω με τον τρελό έναν εγώ. Λέω, από ποια μεριά είναι όμως, από τη δεξιά ή από την αριστερή? Λέει, αυτό ξέρω. Εγώ λέω να πάρουμε φύση 7, λέω, και να κάτσουμε πίσω, λέω, στη γαλαρία. Και εσύ θα κάτσεις, λέω, στη μέση. Σηκωνόμαστε 5 άτομα, οι 3-4 με ξέρανε, άρχισαν να γελούσανε. Βλέπω τον οδηγό μετά που είναι χοντρός. Λέω, χοντρός οδηγός, μόνοι μας εδώ. Βράδυ είναι. Λες να τρακάρουμε. Βάζεις το κακό στο νου. Πας μπροστά, πιάνεις κουβέντα με τον οδηγό. 60 χρόνων ο οδηγός. Έχει βάλει καζατζίδι και ποντιακά. Λέω, γνωριζόμαστε? Λέει, όχι. Αυτός, λέω, δεν με ξέρει. Σύμπτωσης. Και καζατζίδι και ποντιακά. 2 ώρες. Να είμαι εγώ στο πούλμαν. Πρόσεχε τώρα. Χάχαχα, γελάνε. Πιάνω κουβέντα με τον οδηγό. Εκεί την ώρα που πιάνω κουβέντα με τον οδηγό, χτυπάει το τηλέφωνο. Φίλος με προστάτη 6. Γρήγορα του φίστα το τηλέφωνο, φίλε, και τα λοιπά. Του δίνω του φίστα το τηλέφωνο να πάει να κάνει την εξέταση, γιατί ο προστάτης εκεί και τα λοιπά. Ακούει ο οδηγός. Λέει, είστε γιατρός? Όχι, λέω, έχω ένα φίλο γιατρό, λέω. Αυτό, έχω ένα φίλο, λέω, που ζητάει αυτό και τα λοιπά. Παίρνω το φίστα, έχει παρακολουθήσει ο φίστας, πώς το λένε αυτό, του Καζαντζάκη. Μα απαντάει μετά. Λέει, και εγώ, λέει, πέρασα προβλήματα με την υγεία μου. Και αρχίζει ο οδηγός και μου λέει τι προβλήματα υγείας έχει.
Έχω χεστεί επάνω μου, έχει πιάσει δερβαίνει, έχει κολπική μαρμαριγή ο οδηγός. Έχει κάνει καρκίνο στο έντερο, με τις χημειοθεραπείες του έχει ανέβει το ζάχαρο στα 4 και παθαίνει, ας πούμε, και η πνηλία με τα φάρμακα. Και μόλις πιάνει 120 χιλιόμετρα στην κατηφόρα, έχω κάτσει δίπλα του κολλητά. Ο τρελός πίσω να φωνάζει, θα έρθουν οι εξωγήινοι. Εγώ δίπλα στον οδηγό, μην το πιάσει κορπική μαρμαριγή. Πες μου, ρε φίλε, αυτό το πράγμα, όταν το λες, πέφτει γέλιο, ας πούμε, στο καφενείο. Αυτό το πράγμα είναι ας πούμε, μια κατάσταση η οποία δεν είναι τραγική και έχει γέλιο. Μέσα από τέτοιες πικάντικες ιστορίες έχω καμιά 5.000 τέτοιες μικρές ιστορίες. Το τραγικότερο είναι να περιγράψεις με χιούμορ μια τραγική κατάσταση. Σε μια κηδεία, σε ένα στοίχημα, σε μια δύσκολη κατάσταση. Το έχεις, εσύ το έχεις. Ναι. Εσύ το έχεις. Είναι άμυνα αυτό. Αυτό είναι άμυνα. Λοιπόν, Κωστή, θα σε κλείσω. Να με κλείσεις γιατί θα πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ωραία, και μην ξεχάσεις και τα προγνωστικά μετά. Εντάξει. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά. Λουτ, Χουλτ, δώσ' μου 2 λεπτά. Κωστή, ξέχασα να σου πω, μίλησε με τον αντιδήμαρχο Ξάνθης. Μου είπε τα πάω και να προσέχουν αύριο στο δρόμο γιατί βρέχει καρέκλες και οι δρόμοι είναι δύσκολοι με πολλές παγίδες. Μην κλάψουμε κανένα πάλι στο δρόμο. Ακούσατε τι είπε ο αντιδήμαρχος Ξάνθης. 80-90% η οδός είναι, πώς λένε, Εγνατία. Όταν βρέχει εκεί που να τρέχουμε με 160, πάμε με 110. Αυτό λέει ο αντιδήμαρχος, αυτό λέει η λογική, αυτό σας λέω και εγώ. Όσοι πάμε, τόσοι να έρθουμε. Φέρτε και κάνα διπλό, το γιορτάσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Ο 512 μου τη λέει ράπ από θεωρία είσαι μανούλα. Θα βάλω τον Κρέσπο εκεί, τον Μπέλκα παραπέρα. Θα κλείσω το Λισγάρα Κουλουπού. Τους ρώτησε στους παίκτες αν μπορούν να τα κάνουν αυτά που λες. Εγώ πιστεύω ούτε ρόμβους, ούτε κύκλους, ούτε τρίγωνα μπορούν να παίξουν. Αυτό θα το δεις, λέει, στην Ξάνθη. Τότε τα 400 και τα 600 και τώρα εκατομμύριο να μην τα παίρνουν, ρε φίλε. Αν μπορεί να τα κάνει, ας πούμε, ο Ατρόμητος με το 1/10 του μπάτζετ. Αν το κάνει ο Γουάρντα, ο Μανούσος, ο Ντεγκινί και ο Ντάουντα, το πώς θα πούμε. Να μην το κάνουν οι υπόλοιποι. Γιατί να μην το κάνουν οι υπόλοιποι? Γιατί? Πιο ταχύς είναι, πιο γρήγοροι είναι, πιο τεχνίτες είναι, πιο καλά τελειώματα έχουν. Και άμα είναι έτσι, γιατί τους πληρώνει ο Σαββίδης? Βλάξει είναι ο Σαββίδης ποδοσφαιρικά. Μπορεί να είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καληνύχτα. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. 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 Καληνύχτα. Επόμενος κύριος. Ναι, με ακούς. Καλημέρα. Ακούς. Σ' ακούμε. Μ' ακούς, ραπ. Ακούμε. Έλα, γεια σου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Αλλά σε παίρνω από μακριά. Θέλω να σου κάνω 2 παρατηρήσεις. Πόσο μακριά είμαι? Πολύ. Πολύ πού? Πολύ. Πολύ. Εγώ κοιμάμαι μαζί σου. Δεν σε παίρνω συχνά. Σε πήρα μια άλλη φορά. Σε βοηθάω στο να κοιμηθείς, δηλαδή, ας πούμε. Πάντα. Πάντα. Σε ευχαριστώ που μου το λες. Έλα. Τις παρατηρήσεις θέλω να μου κάνεις. Οι παρατηρήσεις μου είναι ότι το έχεις γυρίσει σε άλλο κόλπο τώρα. Όπως. Μ' άρεσε. Έχεις γίνει πιο κωμικός, πιο θεατρικός. Κάνε το δικό σου σοου. Εγώ έχω μείνει ο γραφικός, πάω εσένα από τότε από σκάν. Και κοιμόμουν. Δεν με χαλάει. Πάλι κοιμόσου. Δεν με χαλάει. Ναι. Βέβαια. Κοίταξε. Και σε αγωγή. Θα σου απαντήσω. Όχι, στο... και το μεσημέρι σ' ακούω. Αλλά σου λέω, δεν μου αρέσει το στυλ που το γύρισες. Είναι πιο εμπορικό τώρα. Το καταλαβαίνω. Καλά κάνεις. Όχι. Δεν είναι πιο εμπορικό. Θα σου πω τι είναι. Κάθε εποχή έχει τα δικά της ήθη και έθιμα. Δηλαδή, παλιά ήταν πιο σκληρό, πιο ροκ, πιο χουλιγκανίστικο. Μετά με την κρίση αλλάξαν τα πράγματα. Μετά με τη μετανάστευση πάλι αλλάξαν τα πράγματα. Ο παλμός πρέπει να είναι διαφορετικός. Τα πρόσωπα αλλάζουν. Δεν μπορεί να μείνεις εγώ νομίζω. Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορείς να μείνεις και στάσιμος. Οικονομάς από αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω να το κάνεις για την πλάκα σου όπως το έκανες παλιά. Ναι, κοίταξε παλιά. Το έκανα για την πλάκα μου. Παλιά ήταν παλιά. Παλιά, ναι. Παλιά. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι προτιμώ την ανάλυση σου, να τα ακούω αυτό, να λες ιστορίες, αυτά. Σήμερα σου άρεσε η ανάλυση, ας πούμε, για παράδειγμα. Ήταν καλή. Ναι. Αυτά μου αρέσουν. Ναι, εντάξει. Το ότι έρχεται ο άλλος ο δραμηνός, ο πατριώτης μου, το έκο το δικό σου,
που με ανάγκασε να πάρω μια φορά στα χιόνια για να του κάνω παρατήρηση ότι μην λες το έκο του Γραπτόπουλου, πες και τα δικά σου λόγια ρε Στέφανε. Ναι. Δεν θέλω, πώς να σου πω, θέλω τη δικιά σου γνώμη. Εγώ σε ξέρω από τα παλιά, από το γιώτη που έτρωγες ένα χάμπρο και τρέγωνα τα ζουμιά και έπινες μια Χάινικεν. Ναι. Μια Χάινικεν έπινες πάντα. Ναι. Εμείς γνωριζόμαστε, αλλά δεν με ξέρεις. Πώς δεν σε ξέρω, άμα γνωριζόμαστε. Αφού σε έβλεπα, στα ίδια στέκια γινούσαμε. Πρέπει να μιλάμε. Κοίταξε, οι φάτσες, εγώ συγκρατώ φάτσες, δεν συγκρατώ ονόματα. Φάτσες συγκρατώ. Ούτε. Ναι, ναι. Αλλά δεν με ξέρεις. Τέλος πάντων. Δηλαδή ήρθε ένας. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Είχα να δω ένα φίλο μου. Έφυγε 22 χρονών. Πήγε στην Αθήνα, παντρεύτηκε, έκανε μια κόρη. Χώρισε στα 48-49, είχα δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα και με βλέπει στον δρόμο. Και από το βλέμμα του, γιατί πήρε κιλά, γέρασε, από το βλέμμα του, χωρίς να με μιλήσει, κατάλαβα ότι ήταν ο Τερζής. Του λέω ρε βρωμόσκυλο, εσύ είσαι. Λέει ρε, εσύ δεν περίμενα λέει, να με γνωρίσει, πήρα λέει πολλά κιλά. Τον γνώρισε όμως, από το βλέμμα. Το βλέμμα δεν ξεχνιέται. Εντάξει, εγώ είμαι ένας από την Κωνσταντινούπολεως που πήγαινα στην Τούμπα, σε έβλεπα εκεί γιατί συχνάζω εκεί. Τέλος πάντων, εγώ σε έχω δει και στη Τσιμισκή να τρως ξύλο, αλλά θα με ενδιέφερε. Τότε με τους σουπεράδες. Ας τα αυτά ρε τα με μπλέκεις με αυτούς. Τώρα θα βγάλω σπυράκια, άσε με αυτούς. Εγώ είμαι πρώτα αντιεργανός. Okay. Καλά κάνεις. Αυτό, τέλος. Εγώ θυμάμαι στην Τσιμισκή να σε μουντάρουνε μέσα στην εμπορική τράπεζα εκεί πέρα πάνω από την Κατούνη. Πώς ήταν? Πώς έγινε αυτό? Α? Πώς ήτανε? Κάνα δύο-τρεις. Αλλά από τον μπούρο-μπούρο, όχι ξέρεις τα ίσα και στα παλικαρίσια, στα λόγια. Ναι, αυτό. Εμένα θα με ενδιέφερε περισσότερο η ανάλυση σου. Να μην πας στο εμπορικό κομμάτι που καλά κάνεις και πηγαίνεις, να πεις τα παλιά που έλεγες για παλιούς ποδοσφαιριστές, παράδειγμα, να αναδείξεις ένα που είχα ξαναπεί από παλιά, ποιος ξέρει το Μιλίτσι. Πέθανε ο Μιλίτσις. Το ξέρω. Είπε κανένας κάτι γι' αυτό, να, ότι ποιος ήταν, τι έκανε. Πού να το ξέρουν το Μιλίτσι, μωρέ. Κάποιοι το ξέρουνε. Το ξέρουν κάποιοι. Αυτός έβαλε στο ΠΑΟΚ. Όλοι οι ΠΑΟΚάρχες είναι, αλλά δεν ξέρουν την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ποιος. Αυτά θα με ενδιέφερε να κάνεις κάποιες εκπομπές. Άμα αρχίσω και λέω για το Μιλίτσι, θα με περάσουν τα κάτω ραδιόφωνα, θα έρθει ο Ανδρώνης και θα με πει είπες για το Μιλίτσι μία, είπες για το Σκυλίτσι δύο και μετά από εκεί δρόμο. Εντάξει. Αυτά είναι ανά τα θυμηθείς. Άρα περάσαμε σε άλλο στάδιο, έτσι. Τώρα τι Μιλίτσι με λες τώρα, το Μιλίτσι θα το θυμηθεί ο Κυρκώστας, θα μιλήσω όχι, 10 λεπτά για το Μιλίτσι. Μα γι' αυτό σε αγαπήσαμε. Θα διαμαρτυρηθούν οι άλλοι, γιατί είπατε τα παλιά. Ναι. Οι καινούργοι, μην ξεχνάς όμως ότι οι παλιοί σε στηρίζουν και σε ακούν ακόμη, έτσι. Δεν λέω εγώ όχι. Α, κάποτε στη Μέντε και στο Δευτήριο πήγαινες. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Περάσαμε δηλαδή σε άλλο στάδιο. Αυτό θέλω να ξέρω. Τίποτα άλλο. Δεν τους νοιάζει το εντευτήριο της ΜΕΤ. Άμα έγινε καμιά εκεί. Τι να τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Τι αν. Τέλος πάντων, αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου. Καλά. Εμένα αυτό το κομμάτι με ενδιέφερε. Έτσι. Ναι. Όχι ότι δεν σε ακούω. Θα συνεχίσω να σε ακούω με ψυχαγωγής. Αλλά αν είναι να κάνεις καριέρα, κάντο στο One Stand Comedy. Είσαι άπεκτος. Τι καριέρα, ρε, του χρόνου μπορώ να πεθάνω. Καριέρα. Έφυγες, αγαπώ, επόμενος. Έλα, για χαρά. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Σωστό κι αυτό. Επόμενος κύριος. Ναι. Έλα, ράπ. Έλα, φίλε. Σάββος από ορίστε. Έπεσε. Πω, πολύ ποδε στο λάρυγκα έχει αυτός. Να κοιτάξεις το λαρύγγι σου, να κάνεις μια λαρυγκοσκόπηση. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, οι καπνιστές, μόλις αρχίζει ο λαιμός, κατευθείαν στον οριλά λαρυγκοσκόπηση. Θα γλιτώσει τον καρκίνο του λάρυγγα. Γρήγορα να το κάνεις. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα, Ράπτη. Καλώς τον.
Καταρχάς, επειδή τώρα άνοιξε το ράδιο, είσαι μόνος εκεί πέρα. Είμαι μόνος μου με τον Ιχολύπτη που μοιάζει με τον Χούλτ. Α, σε αφήσανε, σε αφήσανε μοναχός, ε. Ναι. Α, να σου πω, στοιχηματικά του Ξάνθη Μπακ, πώς το βλέπεις. Διπλό. Να του ρίξω ένα δύο. Τι ένα δύο. Ακριβές σκορ. Ωραία, παίξε το διπλό, τι ένα δύο. Δεν ξέρω, για... πάμε για τα πολλά εμείς τώρα. Εγώ 0-2 θα το παίζα. Όχι, 0-2 ΠΑΟΚ. Γιατί? Δεν τον έχω ικανό, δεν ξέρω. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι στα, σε κάποια παιχνίδια εδώ, πρωταθλήματος, παίξαν πολύ δυνατά οι δημόσιες σχέσεις. Κέρκυρα, Γιάννενα, Ατρόμητο, πήγε να το παίξει στον Πανιόνιο, πάλι δεν του βγήκε. Φαίνεται ο ΠΑΟΚ ότι στο δρόμο του βρίσκει φίλους. Πιστεύω στην Ξάνθη θα βρει φίλους. Δεν γίνεται αλλιώς, φίλε, δεν τραβάει. Για να το πάρει στο πρωτάθλημα πρέπει να βρεις και φίλους, πώς θα γίνει. Δεν το παίρνεις αλλιώς, σας λέω ψέματα. Φίλους. Δεν μπορώ να δω το ΠΑΟΚ να παίρνει πρωτάθλημα. Πάντως, αν δεν περάσει και την Ξάνθη, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν δεν περάσει και από εκεί, σαν να δυσκολεύει. Πιστεύω θα περάσει. Περάσει, ε. Εντάξει, καλώς έγινε. Μια χαρά. Πιστεύω θα περάσει. Υπάρχει μια θέμα κλίκας εδώ που θέλουν να φάνε τον Λουτσέσκου, όπως λέει ο ίδιος και δείχνει ο ίδιος. Τρώει κάποιους παίκτες. Έφαγε τερματοφύλακα, τρώει το στόπερ. Ο Φορ κάνει τον τραματία. Θα μπουν οι άλλοι. Οι άλλοι πρέπει να τα δώσουν όλα για να κερδίσουν θέση. Έχει ιδιαιτερότητες το μάτς. Ο Λουτσέσκου είναι εκεί. Προπονητής πέρσι. Η Ξάνθη ούτε πέφτει ούτε ανεβαίνει. Ο άλλος τεχνικός διευθυντής ήταν στην Τούμπα προχθές. Για χαρά τι κάνεις, Ρασβάν και τα λοιπά. Πάμε επόμενη γραμμή. Είναι και δημόσια σχέση στη ζωή. Έλα φίλε. Κωστής. Μάλιστα. Έλα ρε, τι κάνεις. Γεια σου Μπας Κλάς. Ο Μπας Κλάς είμαι ρε. Καλά είσαι Μπας Κλάς. Καλά Κωστή, ευχαριστώ. Σ' ακούω Μπας Κλάς. Μπας Κλάς είδες τον παίχτη αυτόν της ΑΕΚ που έβαλε τα δύο γκολ εχθές. Το Λιβαγιά. Ποιο Λιβάδια. Για πότε μιλάς. Για την Καλυθέα ρε, τον Πιτσιρίκο, ξεχνάω το όνομά του. Α, τον είδα, ένα 18χρονο τον είδα, ναι. Τι μ' άρεσε σε αυτόν, ξέρεις. Τον είδα, δηλαδή, και εγώ δεν συγκράτησα το όνομα. Πρώτη φορά τον έβλεπα. Τι μ' άρεσε σε αυτόν, ξέρεις, τι μ' άρεσε. Μπαίνει από δεξί εξτρέμ, με αριστερό πόδι, κλείνει προς τα μέσα και τελειώνει στη γωνία, στο αριστερό χέρι του τερματοφύλακα, χαμηλά. Λες μπράβο τον κερατά. Το κάνει από δεξιά προς αριστερά. Πολύ ωραία. Μετά από 20 λεπτά, αριστερά ο παίχτης, με δεξί πόδι, κλείνει προς τα μέσα και σουτάρει, όχι στην αντίθετη γωνία, στην ίδια γωνία. Και βρίσκει δοκάρι και μέσα. Και λέω εγώ τώρα, αν δεν παίξει μπάλα αυτός, δεν θα είναι μαλάκας. Συγγνώμη για την έκφραση. Λακαμάς. Ο άνθρωπος στα 18 του έχει το ένα σμέναν από την αντίθετη πλευρά με αριστερό πόδι και εκτέλεση. Και στο ίδιο μάτς με το άλλο πόδι εκτελεί στην ίδια γωνία, όχι στην απέναντι. Πρέπει να τον δούμε αυτόν. Αυτόν πρέπει να τον δούμε. Τέτοιοι παίκτες πρέπει να βλέπουμε. Ένα σμέναν τελείωμα. Τώρα σωματικά προσόντα φτιάχνονται. Σε κάνω εγώ Ράμπο. Σε πλακώνω στις βιταμίνες, σε πλακώνω στα βάρη, στην έκρηξη και σε κάνω Ράμπο. Αν έχεις ταχύτητα, έκρηξη, τεχνική και καλό τελείωμα και φτερό στον άνεμο να είσαι, σε κάνω εγώ από σπουργίτη, σε κάνω σουγλάκο να πούμε. Σ' ακούω τώρα, λέγε. Έλα να πω κι εγώ κάτι. Να πεις εσύ ό,τι θες. Ναι. Και εγώ το έβλεπα τον παιχνίδι, αλλά δεν το έβλεπα το παιχνίδι στο σπίτι. Ήμουν σε πρακτορείο εγώ. Το έβλεπα έτσι αποσπασματικά, πώς να το πω, έριχνα ματιές. Αλλά είδα τα δύο γκολ του και κάτι έκανα στο σύμπαινο παιδί. Επειδή είναι 17χρονο. Κωστή, εγώ για άλλο λόγο πήρα τώρα, βασικά. Καταρχήν καλημέρα και στο ακριτήριο, έτσι. Είπα μόνο στη μέρα, δεν μπορώ να πω. Γιατί μιλάς ρε συνωμοτικά, μην φοβάσαι, δεν σε παρακολουθεί κανένας. Λέγε. Άσε, είμαι σε κάποιο χώρο τώρα. Σε τι χώρο είσαι. Άσε τώρα, θέλω να πω. Δεν θες να πω. Μαύρη εργασία. Όπως κατάλαβα, κατάλαβα. Μαύρη εργασία, τι. Ναι, αλλά άσε. Καλά, εντάξει, δεν είναι έγκλημα. Μαύρη εργασία κάνεις. Ναι, όχι, βρε. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Συνέχισε, ναι, εντάξει. Μην τα λες συνωμοτικά, λέγε, ναι. Όχι, ρε, σου είπα το λόγο. Είπατε κάτι για κάποιους παίκτες λίγο νωρίτερα. Ποιο θυμάται τον Κούκι. Τον Κούκι, το θυμάσαι. Τον Κούκι, ρε. Ποιο Κούκι.
Αυτό σου λέω. Είπατε για παίκτε. Είπε ο φίλο που θυμάται τον Μιλίτση. Και εγώ σου λέω ποιο θυμάται τον Κούκι. Ο Κούκι ήταν ένα παίκτη του Πάου, ρε παιδί μου, αλλά δεν έπαιξε στον Πάου. Αλλά ήταν παιχτάρα. Και άμα ήταν στον Πάου, πώ δεν έπαιξε στον Πάου. Ήταν του Πάου, ρε παιδί μου, όπω ο Ρουσουμάνη για παράδειγμα, όπω ήταν ο Παντελίδη. Ο Καραμίτσος και τόσοι άλλοι, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, άρα δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Ήταν του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε, πώς το λένε. Ρε, πού έπαιξε. Πριν να παίξει στον Πανετολικό. Δεν τον θυμάμαι. Δεν τον θυμάμαι τον άνθρωπο. Επιτελικούς μέσους ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, και για άλλο λόγο πήρα. Είχε πει λίγο νωρίτερα για ότι σε κάπου σε προσκαλέσανε σε κάτι για κακοποιημένες γυναίκες, κάτι τέτοιο. Μ' ακούς? Όχι ρε, περίμενε, γίνεται εδώ μια αυτή. Έλα. Κάτσε να σου πω, με καλέσαν. Έχω λόγο που στο ρωτάω αυτό, γι' αυτό σου λέω. Με προσκάλεσαν σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται με θέμα «Η αυταγάπη θα με βγάλει από την κακοποίηση». Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου του 2017 στις 7 το βράδυ στο καφέ Ζιόγας, Ζόγιας, πώς λέγεται. Βιβλίο Τσάι και Συμπάθεια, Σβόλου 54. Θα μιλήσει μια εκεί πέρα ψυχοθεραπευτή, λαλαλά, και τέλος πάντων γυναίκα. Τα έσοδα με να με νοιάζουν θα διατεθούν για την αγορά ειδών καθημερινή ανάγκη για τον ξενώνα. Έχει ένα ξενώνα φιλοξενία γυναικών θυμάτων βία και των παιδιών αυτό του. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτό άκουσα. 555-333. Παίρνει τηλέφωνο και σου λένε. Άκουσε. Εμένα με καλέσαν οι άνθρωποι. Θα πάω. Ναι, ρε, άκουσα να πω κάτι, σε παρακαλώ. Και μ' ακούς. Ναι. Πες το, άντε. Αφού δεν μ' αφήνεις. Λέγε. Εντάξει, συνεχίζω, μην με διακόψεις, παρακαλώ. Κωστή, εγώ πολλές γυναίκες που είναι κακοποιημένες, μπορεί να είναι και 40%, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, δεν τις λυπάμαι τόσο. Να σου πω γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί πολλές μα πολλές το τραβάει ο οργανισμός τους. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα γνωρίσουν κάποιον άντρα, έτσι, ναι. Παράδειγμα. Θα τη φερθεί εξηγημένα αντρίκια παντελονάτα. Επειδή τη φέρεσε αντρίκια παντελονάτα, όπως φέρεται ο άντρας, σε παρατάνε και πάνε, ας πούμε, στους προβαντικούς, στους ηλίθιους και στους κεσμαλά. Και τι πάει πει αυτό, πέρα τη δέρνουμε. Δεν κατάλαβες, λέω, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, είπα λιγότερα. Το τραβάει οργανισμός τους, πώς το λένε. Εναντίον είμαι φυσικά, έτσι. Αλλά τα θέλει ο κόλος σε πολλές περιπτώσεις, ρε παιδί μου, να το πω απλά και λαϊκά. Με πιάνει, θα σου πω. Φυσικά και είμαι εναντίον. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή αν μας απορρίψει μια γυναίκα και πάει με έναν άλλον, πρέπει να τη δίνουμε. Βρε, δεν λέω αυτό. Αυτό λέει. Σου είπα. Όχι, δεν λέω αυτό. Σου είπα ότι είμαι εναντίον. Είσαι εναντίον, αλλά τα θέλω ο κόλος τους. Αυτό με λες. Για εκείνες, ρε, από τη δική τους πλευρά, δεν λέω ότι θα φέρθω έτσι. Ποτέ δεν έχω φερθεί εγώ έτσι. Εσύ τουλάχιστον με γνωρίζεις, ξέρεις πως είμαι και σωματικά. 95 κιλά βόδια, ας πούμε, ποτέ δεν θα σηκώσω χέρι σε πιο αδύνατο από μένα. Και ιδιαίτερα σε γυναίκα. Εσύ δεν γνωρίζεις, Κωστή, να σου πω κάτι άλλο. Κάποια τραγούδια δεν βγαίνουν τυχαία. Του τύπου, εγώ τον άντρα το θέλω αλήτη, καλά μου κάνεις και κάποια άλλα. Αυτά στο κρεβάτι τα λένε, ρε, τις δένουν στο κρεβάτι. Γίνουν καμιά σφαλιά στον πισινό. Δεν λέγονται αυτά στον αέρα. Όχι, να τις δένουν στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Καλά δεν ξέρεις, Κωστή, και εσύ ως άνθρωπος της πιάτρας που είσαι, ότι πολλές το τραβάει ο οργανισμός τους. Ρε παιδί μου, όταν λέω το οργανισμός, σου είπα νωρίτερα, θα γνωρίσουν τον ωραίο, έτσι. Τον ωραίο, τον κυμπάρι, θα τον πούν ξανά έρωτο. Κάντε πάλι. Τα ξέρεις αυτά, ρε Κωστή. Ρε, άμα έχεις λεφτά, εξουσία, θα σε θέλουν οι γυναίκες. Θα σε βλέπουν κυμπάρι. Βρε, δεν λέμε μόνο για λεφτά, ρε. Μόνο για λεφτά γονεί. Άμα είσαι. Πώς, άμα έχεις λεφτά, έχεις επιχείρηση, είσαι ιδιοκτήτης, είσαι. Ξέρω εγώ, είσαι έστολος, είσαι διάσημος, είσαι ηθοποιός, είσαι τραγουδιστής, είσαι, ξέρω εγώ, τι να σου πω, ποδοσφαιριστής, κάτι είσαι. Σε θέλουν. Άμα δεν είσαι, δεν σε θέλουν. Βρε, Κωστή. Βρε, Κωστή. Βρε, έχω κάνει διατριβή εγώ τώρα, εσύ θα πεις εμένα, βρε, Κωστή. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζει ότι πολλές γυναίκες, ένα σεβαστό αριθμό, τους αρέσει η κακοποίηση, ρε παιδί μου. Πώς τους αρέσει η κακοποίηση, ρε. Εσένα σ' αρέσει να σε δέρουνε, να πούμε. Ρε Κωστή, καλά να μας ακούει κόσμος. Ξέρεις ότι και οι γυναίκες που μας ακούνε τώρα, εγώ που βάζω στοίχημα, ότι πολλές
κουβλάνε καταφατικά το κεφάλι τους. Καλά τα δεν πασχολάσουν, λένε. Από το φόβο τους, ρε γυναίκες, δεν πάνε να μιλήσουν. Δεν έχουν ένα μπαμπά, δεν έχουν, ξέρω εγώ, ένα επάγγελμα, δεν έχουν μια κοινωνική υπόσταση και κάθονται και τα υπομένουν. Ποια γυναίκα τη αρέσει να τη. Έχει τρελαθεί, ρε. Κάθονται οι γυναίκες και τα υπομένουν. Παλιά οι γιαγιάδες μας καθότανε, τις πλακώνανε, δεν μιλάγανε, τις κάνανε παιδιά, η κοινωνία ήταν έτσι. Πήγαινε, τη βαρούσε την άλλη, πήγαινε στον μπαμπά της, λέει καλά σε έκανε. Πήγαινε στον αδελφό της, λέει καλά σε έκανε. Πού να βρει αυτή η γυναίκα το δίκιο της. Άμα το βόδι το άλλο λέει καλά σε έκανε. Ε τι ρε Κωστή. Έχεις δει εσύ καμιά γιατρό, καμιά δικηγόρο, καμιά επιχειρηματία, καμιά ξέρω εγώ πλούσια να την πλακώνουν και να χαίρεται. Εκεί γίνουν τα χειροτέρα. Σώπα καημένε, τρελώσε ρε. Φύγε. Έφυγα, γεια. Ο Μιλίτσης δεν έπαιζε τέρμα ρε. Δεν έπαιζε τέρμα, μισά τα ξέρεις και εσύ ρε ξενοκράτη. Μπακ έπαιζε ο Μιλίτσης. Τον τρελομαγνήτη έβαλες πάλι σε λειτουργία, Κωστή, λέει ο Δήμος από το περίπτερο. Τρεις τελευταίοι. Πάρ' και αυτόν που βαράει. Τέσσερις τελευταίοι. Καλημέρα. Ρε τον άνθρωπο, ρε. Τη αρέσει, λέει. Δεν λέει ότι δεν έχει έναν άνθρωπο να πει μια κουβέντα. Δεν έχει έναν μπαμπά, ένα θείο, ξέρω εγώ, ένα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Είπαμε, ναι. Έλα, ρε, φίλε, καλησπέρα. Πάμε, επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σου, αυτό που λέγω, είμαι. Εσύ, φίλε, με τη φωνή την περίεργη, ναι. Λοιπόν. Επειδή σ' ακούω τόση ώρα και επειδή αυτά που λες δεν πιστεύω ότι θα το παίξει στο μάζι του ΠΑΟΚ διπλό και είμαι σίγουρος ότι θα το παίξει άσο. Εγώ? Ναι. Εγώ γιατί? Εσείς οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ θα το παίξετε άσο? Εγώ πιστεύω ότι θα χάσει ο ΠΑΟΚ με όλες. Δεν πιστεύετε ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το μάζι? Αλλιώτικα. Αυτά τα τελευταία γεγονότα και αυτό το κλίμα που υπάρχει δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό. Είναι πολύ βαρύ. Είναι κάποιες συγκυρίες, κάποιες ξέρω εγώ τις τελευταίες στιγμές που βγήκαν στην επιφάνεια πιο έντονα τώρα, πολλές οι ελλείψεις. Είναι ότι πολλοί δεν θέλουν από την αρχή του προπονητή, πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, δεν ανήκω μέσα σε αυτούς εγώ. Εγώ είμαι της άποψης ότι ένας προπονητής πρέπει να μένει μέχρι το τέλος, αλλά υπάρχουν τέτοιοι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Υπάρχουν σημαντικοί παίκτες όπως ο Πρίγιοβιτς, δεν παίζει. Ο πριν βγάλει τον τραυματία και δεν συμφωνώ. Το μόνο που συμφωνώ μαζί σου και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πώς την τελευταία στιγμή. Ψέματα είναι, δεν είναι. Μια χαρά είναι. Μάζευε την μπάλα από τα δίχτυα και πήγαινε να βάλει γκολ την Τετάρτη, τώρα τραυματίστηκε. Έλα τώρα. Ο Λέοβας που κάνει δήλωση ότι θέλω να φύγω ξεκάθαρα. Ο Λεβέκ που ξέρουμε δεν παίζει. Ο ξέρω εγώ. Ο Ζαμπράνο. Ο Ζαμπράνο και αυτό. Στοχοποιήθηκε μετά την ΑΕΚ. Με την ότι είναι να φύγει. Δηλαδή δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά. Μετά ο Μακ που δεν παίζει δεν έχει θέση. Η υπομονή στον Ελ Καντουρί που έχουμε και ένα Σίσεβαρ ο οποίος μπορεί να παίξει, τελείωσε η ποινή του και δεν θα παίξει από ό,τι ακούμε στην αρχική εντεκάδα. Είναι πάρα πολλά και αυτή η εντεκάδα που κατεβαίνει τώρα ΠΑΟΚ για μένα είναι εντεκάδα όχι ούτε ανάγκης, εντεκάδα να πας και να χάσεις για μένα. Ναι. Πιστεύω ότι εσύ όπως τα λες αφήνεις να εννοηθεί ότι μόνο ο Ιβάν μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Έτσι νομίζω. Το λες αυτό. Ναι. Αλλά παροτρύνεις τον κόσμο να το παίξει διπλό το μάτς. Όχι λόγω, εγώ δεν το παίξω διπλό αυτό το μάτς. Εσύ θα το παίξεις άσο και εγώ το πιστεύω αυτό ότι θα το παίξεις άσο. Mm-hmm. Εγώ να σου πω την αλήθεια με όλα αυτά που σου είπα. Πρώτα απ' όλα δεν θα το παίξω, αλλά και αν το παίζα θα το παίζα να χάσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί οι συγκυρίες όλες με πάνε εκεί. ΠΑΟΞΙΣ είμαι κόκαλο και επειδή είμαι ΠΑΟΞΙΣ γι' αυτό δεν θέλω να το παίξω κόντρα το μάτς. Ναι. Ιδάλλως αν το παίξα, αλλιώς θα το παίζα. Το παίζα στοιχηματικά θα το παίζα σου. Ναι. Μετά το τέλος του μάτς πιστεύω άμα χάσει ο ΠΑΟΚ θα είναι και το τελευταίο του Λουτσέσκου. Και αυτά που λέτε κάθε χρόνο για κάθε προπονητή του ΠΑΟΚ θα τα ξανακούσουμε. Δηλαδή, ότι μάλωσε με παίχτες, ότι έβαζε σε λάθος θέση τι, ότι είχε μονές και εσύ ο ίδιος θα τα επαναλάβεις. Που γίνομαι τώρα μάντης, αλλά αυτά θα λέτε. Που για μένα είναι η μισή αλήθεια και άλλη μισή δεν είναι έτσι. Αλλά τέλος πάντων
Τι να πω, πολύ δύσκολο το παιχνίδι, κρίσιμο, το πιο κρίσιμο της σεζόν, ειδικά για τον Λουτσέσκου. Και θα δούμε. Αλλά και εσύ πιστεύω να το παίξεις άσο, άσε τι λες τώρα, παπάπουλας. Αυτά, καλή νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτο τελευταίος, αυτό πιστεύεις, εγώ θα σας ακούσω με προσοχή. Καλημέρα. Καλημέρα, Ραπ. Καλώς τον. Τι κάνεις? Εντύπωση. Παοκτσής είμαι, πώς το βλέπεις το μάτς με την Ξάνθη? Θα πάτε για τους τσαλαπατήσετε να πούμε. Εγώ ξέρεις τι έχω πάθει. Εγώ το μάτς αυτό, το μάτς αυτό, άκουσε με. Ναι, φοβάμαι για την ομάδα σου. Για πες. Όχι ότι δεν θα κερδίσει, αλλά ότι θα φάει τιμωρία, θα γίνουν επεισόδια. Θα γίνουν επεισόδια. Έτσι νομίζω, ναι. Κοίτα, εγώ χρεώθηκα μάλλον ένα δεκάρικο στον κολλητό μου μάλλον. Ναι. Γιατί θα βγει άσο, θα βγει άσο. Είναι από Ξάνθη. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Πώς το βλέπεις, θα πάρουμε κανένα κύπελο? Κύπελο. Θα διεκδικήσουμε κάτι, θα μπορέσουμε? Τι κύπελο, πρωτάθλημα πρέπει να πάρεις. Κύπελο. Τι να κάνεις, το πρωτάθλημα δύσκολο, ανέβηκε και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει ανέβει. Ανέβηκε, τι να κάνει. Η ΑΕΚ είναι σταθερά μαχήτρια, πρέπει να ανέβεις κι εσύ. Ο ΠΑΟΚ θέλει αλλαγές, δεν γίνεται. Τώρα άμα χάσουμε, είχε να φέρουμε, θα φύγει ο Λουτσέσκου, να φύγει. Ποιος να έρθει? Θα βρούνε κάποιον να φύγει, δεν έχουν ανάγκη. Ποιον? Θα φέρουνε κάποιον. Ποιος Ζουνίδης. Ποτέ δεν ξέρεις, κάνουμε πολλά λάθη. Μάλιστα. Συνεχόμενα. Good. Έγινε καλή συνέχεια. Θα πας, θα πας. Κοίτα. Εγώ ήταν να πάω, αλλά δεν θα κάτσει μάλλον. Γιατί δεν ξέρω, δεν ψήνονται τα παιδιά, πώς να κατέβουμε. Ποια παιδιά? Τα παιδιά, τα φιλαράκια. Από σύνδεσμο είστε? Άμα πας τουρδέα, πας μόνος. Ναι, πάω και. Εννοείται. Όχι, από σύνδεσμο είστε? Όχι, δεν είμαστε από σύνδεσμο. Αξέμπαρκοι. Έτσι, αλλά είμαστε μέσα συνέχεια. Κοίτα, αν πάτε... Ναι. Θέλει προσοχή στο δρόμο, γιατί έχει εννοείται κακοκαιρία. Πάντα. Θέλει μειωμένες ταχύτητες, προσοχή, όχι αλκοόλ. Αυτός που είναι να πιει, ας κάτσει στο συνοδηγός. Αν πάτε τέσσερις ή τρεις θα πιει, το ένας δεν θα πιει, αυτός που θα οδηγήσει. Να γίνετε Ευρωπαίοι. Κατάλαβες, προσέξτε. Το θέμα είναι ότι πάντα κάποιος καταλήγει να πίνει που δεν πρέπει. Αυτό είναι το θέμα. Ρε παιδί μου, είμαστε τέσσερις. Εγώ πάντα οδηγούσα. Ήμουν οδηγός. Γιατί ήμουν οδηγός? Ναι. Έτρωγα σαν το βόδι και έπινα κοκακόλα. Δεν έπινα αλκοόλ. Ήμουν οδηγός. Εντάξει. Ναι. Άμα τρως σαν το βόδι, μπορείς να πιεις και ένα ποτηράκι. Δεν Όχι. Υπάρχει πρόβλημα. Άμα τρως σαν το βόδι, πάλι δεν κάνει να οδηγάς, γιατί χάνεις αντανακλαστικά. Σε πιάνει λίθαργος. Δηλαδή, είτε φας είτε πιείς, το τιμόνι δεν πρέπει να το πιάσεις. Έχεις δίκιο. Να προσέχετε. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους με ειδικές ικανότητες και πάρα πολλούς στα νεκροταφεία. Να προσέχετε, είστε νέοι. Να προλάσουμε να φύγουμε πλήρης ημερών. Όχι από τέτοιο πράγμα. Πάει, τελείως. Φύγε. Τελευταίος για σήμερα. Τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα. Έλα, Κώστα μου. Έλα, καλημέρα. Τι γίνεται? Με παίρνει ο Μαλάτος τηλέφωνο, το έχω κλειστό. Βγαίνει ο 121 που λέει τα μηνύματα. Έλα, Κώστα μου. Ο Γιάννης ο Τζανάτος είμαι. Έλα, ρε, τι έγινε? Είμαι σε μια ταβέρνα. Όχι, δεν γίνεται. Σε μια ταβέρνα στον Εύωσμο. Ξέχασα χθες το κομπολόι μου στο Μετρόπολης. Μου πει κοπέλα το σημάζεψε. Οπα, πολλά βαρύ. Τι ωραίος τύπος. Φοβερός, σας παρακολουθώ πρώτη φορά τηλεφωνώ. Πολύ καλός είναι. Πολύ καλός. Και στη δουλειά του, ξέρεις, πολλές φορές οι ασφαλιστές γίνονται ενοχλητικοί. Αλλά αυτός έχει ένα τρόπο να μην γίνεται ενοχλητικός και να είναι πολύ καλός επαγγελματίας. Πολύ καλός επαγγελματίας, δηλαδή. Ναι. Μου είχε, ας πούμε, εμένα μια ιστορία. Τον πήρα τηλέφωνο, το σήκωσε αμέσως σε 3 λεπτά. Έχεις ένα άλλο ασφαλιστή, ας πούμε, μπορεί να τον πάρεις τηλέφωνο σήμερα και να σε τηλεφωνήσει αύριο. Και να έχεις τρακάρει με τα λύκα και να περιμένεις να βρεις άκρη. Θέλω να σου πω, δηλαδή, πόσο νιώθεις τον άλλον ότι είναι επαγγελματίας. Τελείωσε. Ακριβώς. Πολύ καλός. Αυτό το ξέρεις πολύ καλύτερα. Εγώ από όσο το παρακολουθώ, παρένθεση ανοίξαμε τώρα. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ευγενής και έχει μια πολύ ευγενική προσέγγιση των πραγμάτων. Bombi Verin. Είναι Bombi Verin. Φοβερός. Ναι. Άσχετα αν είναι ο παδός Ολυμπιακός. Δεν μας νοιάζει αυτό εμάς.
Εγώ είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Είμαι 50% Αθήνα, 50% Θεσσαλονίκη. Όταν λες αυτό, αυτό που λες τι είναι 50% δηλαδή? Μάνα, πατέρας, ξέρεις, μισός Αθήνα, μισός Θεσσαλονίκη. Εμένα Αθήνα, τώρα μένω πλέον μόνιμα Θεσσαλονίκη. Γιατί άλλαξες? Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και τα συναφή και όλα αυτά. Εντάξει. Σε παρακολουθώ πολλά χρόνια. Μπορώ να πω ότι είμαι απόφυτος σχολής, Ραπτόπουλου, όσον αφορά την νοοτροπία σου, που την ενστερνίζομαι απόλυτα. Και απλά μετά από αυτό θέλω λίγο να μιλήσουμε επί του αγωνιστικού όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Γενικά για το πρωτάθλημα, όχι μόνο για το αυριανό. Θα σου εκμυστηρευτώ κάποιες σκέψεις μου για την εντεκάδα. Αν διαφωνείς, συμφωνείς, με συμπληρώνει. Πες το λίγο γρήγορα, γιατί έχει ραντεβού άλλος με γυναίκα. Και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Σε 1,5 λεπτό πες τα μου γρήγορα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, Πασχαλάκης αγκολπός, γιατί δεν είναι καλύτερος ο Ρέι του Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης είναι κυκλοθυμικός σαν γυναίκα στην εμεινόπαυση. Τα τρώει τα χαζά και βγάζει τα σύλληπτα. Πάμε παρακάτω. Ας το δούμε τώρα. Πάντως δεν είναι καλύτερος του Γλυκού Ρέι. Τέλος πάντων. Πάμε. Σα το είπε, ο Βαρέλα, ο οποίος ήταν απολέμιος πέρυσι, αλλά φέτος είναι ανεβασμένος. Πιο καλός είναι, ναι, σωστό. Και δίπλα του Παρτενέρ, εγώ θα προτιμούσα Κώστα το Στέλιο το Μαλεζά για να προσδώσει ύψος στο κέντρο άμυνα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, δεξί μπακμάρους αριστερά. Τώρα θα σου πω μετά τι θα προτιμούσα. Εγώ θα προτιμούσα το Γιαννούλη να γυρίσει πίσω το Γενάρη και όχι το Σταφυλίδη. Παρένθεση, κλείνει. Κλείνει. Λοιπόν, πάμε στα χαφ Μαουρίσιο. Πέλκα δεκάρι, ναι. Προτιμώ. Και εξάρι Τσίμηρο ή Κάτσε, εγώ θα συμπληρώσω. Ναι. Ή το Κάτσε, γιατί έχει δυνατά ποδιά και καλά στημένα. Ναι. Και μπορεί να. Και μπορεί δεν να θέλει κοντό εξάρι ο Λουτσέσκου. Πάμε παρακάτω. Ωραία, αριστερό εξτρέμ. Για μένα πρέπει επιτέλους να δούμε εκεί το Βιερίνια. Σωστό, με ανάποδο πόδι. Με ανάποδο πόδι να συγκλίνει, να δούμε μια προσπάθεια. Αυτό που έκανε παλιά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που έκανε παλιά. Δεξί εξτρέμ να πει το Λιμιό. Να δούμε το ένα εναντίον ενός. Σωστό και φορ. Και center for το Mac. Το Mac. Το Mac. Εφόσον ο Πρίγιοβιτς υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα, ο Mac. Και στα εκτός έδρας παιχνίδια, όταν θες να φύγεις στην κόντρα, στην αντεπίθεση, πιστεύω αυτή η τριάδα μπροστά είναι εκρηκτική όσον αφορά την ταχύτητα. Χάνεις σε ύψος. Έφυγες, φιλιά, τα λέμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πού έχεις να πας, θα πες μου, σε βλέπω. Ο Brad Pitt. Οι δυο σας θα βγείτε. Θα αναστενάξουν τα κομμενάκια. Πού απάτε? Όπου να είναι, έρχεται ο Πιτ. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε Κυριακή βράδυ στη Μαρμίτα, Δευτέρα μεσημέρι στο στην μεσημεριανή με τον κόκκινο 2-4, Art TV 5:30 με Νίκο Αλέφαντο. Πάμε μετά Λαϊκό Δικαστήριο και ξαναρχόμαστε το βράδυ 12:30. Δευτέρα, πάρα πολύ δύσκολη μέρα, πάρα πολύ παραγωγική και χρειαζόμαστε πολλές δυνάμεις, πολλές ανάσες, πολύ οξυγόνο. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο και όσοι πάτε στην Ξάνθη να προσέξετε κατά βάση το πώς θα πάτε, πώς θα έρθετε.